Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, απόψε, έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Να τον δούμε και να τον ευχαριστήσω και να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα σοι ο Θεός. Δόξα ο Θεός. Υγεία. Από υγεία. Και αισιοδοξία. Και αισιοδοξία. Και πρέπει να αισιοδοξούμε πάνω απ' όλα. Στη φύση μου είμαι, όπως φαντάζομαι και εσείς, αισιόδοξος. Γιατί αν κοιτάξουμε την περιραίουσα κατάσταση, ναι, δεν είναι και πολύ ευίωνη. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Mm. Θέλω να σας πω, αν δεν έχετε αντίρρηση, το συνηθίζω στις μεγάλες συνεντεύξεις, στις 2 ώρες, γιατί θα είμαστε 2 ώρες μαζί, θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές, να βγει ο κόσμος, να θέσει απευθείας σε εσάς ό,τι θέλει να ρωτήσει. Νομίζω ότι είναι καλό, δημοκρατικό και ωφέλιμο για μια δημοκρατική συζήτηση. Αυτό εγώ το πρώτο ξεκίνησα, ξέρετε. Εσείς το πρώτο ξεκίνησατε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Πριν απ' όλα, πριν από 3 ώρες, φίλες και φίλοι, μου ήρθε μια επιστολή γραμμένη στο χέρι, πρόεδρε, από ένα συμπολίτη μας. Μάλιστα, φίλες και φίλοι, ο φάκελος δεν είχε γραμματώσιμο. Προφανώς είναι σε τέτοια οικονομική δύσκολη θέση ο άνθρωπος που έφερε εδώ το φάκελο και μου έστειλε αυτή την επιστολή, όπου λέει συγκλονιστικά πράγματα και θα ήθελα, νομίζω θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσετε κι εσείς, όπως και οι τηλεθεατές μας, τι γράφει αυτός ο άνθρωπος στο γράμμα που μου έστειλε. Και έχω βάλει τον τίτλο «Εμίλια, ντρέπομαι που σου στέλνω αυτή την επιστολή, αλλά...» «Εμίλια, καλημέρα. Είμαι 52 χρονών, 3 χρόνια άνεργος, με κάρτα ανεργίας, δεν με παίρνουν στη δουλειά λόγω ηλικίας. Θα κάνω καμιά δουλειά στη γειτονιά για χαρτζιλίκι. Ο γαμπρός μου 20 ευρώ θα μου δώσει, η κουνιάδα μου ένα πιάτο φαγητό. Πόσο θα το κάνουν αυτό? Από το κοινωνικό παντοπολείο, μία σακουλίτσα τρόφιμα κάθε 6 μήνες και αν. Το κοινωνικό παντοπολείο της Αγίας Βαρβάρας είναι για να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να τον κάνουν να νιώθει μηδενικό. Χρωστάω 1,5 χρόνο ενίκεια, παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι με την ιδιοκτήτρια, που κι αυτή βεβαίως έχει 1,000 δίκια. Όσο για τους λογαριασμούς μου, καταλαβαίνεις, όλα πλήρωτα. Μένουμε σε αυτό το σπίτι 13 χρόνια. Έχω μία κόρη και ένα εγγονάκι 3 μηνών. Άλλο βάσανο και από εκεί. Ήμασταν οικοκυρέοι και τώρα αλλού πατάμε και αλλού βρισκόμαστε. Είμαστε με κατάθλιψη και εγώ και η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έπαθε καρδιολογικό πρόβλημα με όλα αυτά. Πρώτα δούλευα σε γνωστή εταιρεία εξατμίσεων. Το 2013 με απέλυσαν. Και εμένα μη μου λένε κοινωνικά παντοπολία και αλληλεγγύη, να μου φέρουν αποδείξεις ότι μου έχουν δώσει το οτιδήποτε εκτός από αυτά που σου έγραψα παραπάνω. Αυτό το γράμμα να το δώσεις να το διαβάσουν οι καλεσμένοι σου. Αλλά όλοι τους μιλάνε εκ του ασφαλούς. Χρειαζόμαστε τρόφιμα έλεος. Λέει ο συμπολίτης μας, χρειαζόμαστε τρόφιμα έλεος. Ντρέπομαι. Πού αλλού να απευθυνθώ, αν νομίζεις ότι κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει, έχει καλός και ευχαριστώ. Εμίλια, η πείνα και το κλάμα δεν έχουν χρώμα. Κομματικά εννοώ. Αν θέλεις, όλα τα στοιχεία μου, για του λόγου του αληθές μπορώ να σου τα δώσω. Σου γράφω το κινητό της κουνιάδας μου. Εμείς δεν σηκώνουμε το σταθερό, γιατί από την άλλη άκρη της γραμμής είναι ο μπαμπούλας ή τράπεζα εννοώ. Και μου γράφει τα στοιχεία. Τον άνθρωπο τον λένε Σταμάτη, δεν θα διαβάσω το επίθετό του, δεν χρειάζεται. Με παρακαλεί μάλιστα τα στοιχεία του να μην ακουστούν στην τηλεόραση. Τι άλλο να κάνω, Εμίλια? Σε ντρέπομαι, αλλά δεν έχω άλλες επιλογές. Μόνο τον 4ο όροφο και κάτω. Και τελειώνει με τη λέξη η επιστολή ντρέπομαι. Αγαπητέ φίλε Σταμάτη, έχω και τον αγαπητό πρόεδρο εδώ και σ' ακούει, όπως σ' ακούνε και χιλιάδες κόσμος αυτή τη στιγμή. Πρώτον, να μην ντρέπεσαι. Δεύτερον, εγώ θέλω να πω, επειδή μας βλέπουν τηλεθεατές από όλες τις κοινωνικές ομάδες, πλούσιοι, μεσαίοι, φτωχοί κτλ. Σε 1, 2, 3 ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια οικονομική άνεση. Είτε μας βλέπουν από την Εκάλη, είτε μας βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, πετυχημένοι που είστε έξυπνοι, λεφτάδες και μπράβο σας και καλά κάνετε και πετύχατε. Είτε μας βλέπετε από την Εκάλη, είτε μας βλέπετε από την Κηφισιά, είτε μας βλέπετε από τη Φιλοθέη, είτε μας βλέπετε από το Κολωνάκι. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω να στείλουμε τρόφιμα σε αυτόν τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος ζητάει μόνο τρόφιμα. Τίποτα άλλο περισσότερο. Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει, και το email μου το προσωπικό υπάρχει,
και το τηλέφωνο του κόντρα υπάρχει, το βλέπετε, και θέλετε να κάνετε μια καλή κίνηση για αυτό το ζευγάρι, να την κάνετε. Φίλε Σταμάτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έστειλες αυτή την επιστολή. Νομίζω ότι είναι μια επιστολή, αγαπητέ Πρόεδρε, γεμάτη αλήθεια, γεμάτη πόνο, γεμάτη αγωνία και καταγράφει αυτό που ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια και οι εφημερίδες καταγράφουμε πλέον, διότι έχουμε εθιστεί στα 6 χρόνια των μνημονίων. Κάναμε ρεπορτάζ κάποτε στα συσίτια, στις ουρές και τα λοιπά. Τώρα αυτό έγινε συνήθεια και σου λέει άλλωστε να στείλω εγώ συνεργείο να καταγράψω ας πούμε την ουρά. Δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση πια. Είναι πλέον καθεστώς η φτώχεια, η πείνα, η απεσιοδοξία και η κατάθλιψη. Όπως μας είπε ο φίλος μας στο Σταμάτης. Και το τηλέφωνο είναι το μήνυμα μάλλον, ναι, είναι αντιπροσωπευτικό μιας, ναι, κατηγορίας ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι μια προσωπική υπόθεση του φίλου μας, του κυρίου Σταμάτη, πιστεύω, mm-hmm, αλλά ότι είναι αντιπροσωπευτικό ενός ποσοστού ανθρώπων μεγάλου. Μεγάλο ποσοστό. Μπορεί να είναι και 15% και 20%. Της ελληνικής κοινωνίας. Που να μην έχουν δηλαδή ούτε τα βασικά, πρόεδρε. Οι άλλοι δεν στείλανε γράμμα, ναι, αλλά μπορεί να είναι σε χειρότερη θέση. Μάλιστα. Είναι πολύ συγκλονιστικό το ποσοστό. Αν αυτό είναι έτσι, έτσι που πιστεύω. Το λέτε 15-20%, μιλάμε... Βέβαια, γιατί είναι οι άνεργοι, δεν είναι ένα 30%. Οι άνεργοι είναι, η καταγεγραμμένη ενεργία αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το 25%. Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Και η μη καταγεγραμμένη θα την κάνει 30%. Πολύ περισσότερο, ασφαλώς. Από το 30% των ανέργων, άκρες με θείους, παππούδες και μανάδες, πόσοι έχουν, τη μισή. Ναι. Η άλλη μισή είναι στην περίπτωση αυτή. Ναι. Χτυπάνε τα κινητά διαρκώς τώρα. Θα είναι, μπορεί φίλοι, μπορεί γνωστοί. Χτυπάνε τα κινητά εδώ, τα ακούει ο πρόεδρος. Που θα θέλουν προφανώς. Εν ονόματι αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, ακούστε πρόεδρε τώρα, γιατί ναι, εγώ με την, είναι η πρώτη φορά, θα το πω, συγκλονίστηκα με την επιστολή αυτή. Δεν ξέρω, με έπιασε ένα ρήγος μέσα μου. Μια στεναχώρια μεγάλη με έπιασε. Λέω, η Ελλάδα δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά από κανέναν. Οι Έλληνες δεν αξίζουμε αυτό το πράγμα. Είμαστε λαός έξυπνος, οξυδερκής, εργατικός λαός. Είμαστε ένας λαός ο οποίος χτίζει όνειρα για το μέλλον. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη πατρίδα, πρόεδρε, και οι πολίτες χρειάζονται μια καλύτερη τύχη και κυρίως και μιλάω για τους νέους Έλληνες. Εδώ έχω ήδη μηνύματα, δεν θα πω ονόματα, από φίλους μου. Του Αποστολέα δεν χρειαζόμεθα το όνομα. Λοιπόν, ήδη έχω φίλους οι οποίοι δεν θέλω χρήματα. Δεν θέλω να του δώσουμε. Μου στέλνουν μηνύματα, θα στείλουμε χρήματα. Δεν θέλω χρήματα. Θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επικοινωνήσουμε μαζί και θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον κύριο Σταμάτη από την Αγία Βαρβάρα, καταλαβαίνω. Με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Έχει εγγονάκι, έχει μια κόρη παντρεμένη. Ήθελα να την ξεκινήσω έτσι την εκπομπή, δεν είχα σχέδιο. Αλλά λέω, θα σας ενδιαφέρει και εσάς όπως ενδιαφέρει τον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα που περνάμε αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία. Αυτή και ορθώς πράξατε. Τη στενοπό, πρόεδρε των μνημονίων. Αλλά το ατύχημα είναι, σας είπα, ότι δεν είναι μόνος ο κύριος. Είναι αντιπροσωπευτικός μιας κατηγορίας ανθρώπων. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, δυστυχώς. Χαίρομαι για εσάς, είτε σας συμπαθώ, είτε δεν έχει καμία σημασία αυτό, είτε πιστεύω σε αυτά που λέτε. Σας συμπαθώ. Αυτό είναι δεδομένο, σας συμπαθώ. Χαίρομαι για εσάς πρώτον ότι δεν είστε αυτό που λέμε από πολιτικό σόι. Δηλαδή, είστε ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, πολιτικός μηχανικός νομίζω στο επάγγελμα, Βασίλης Λεβέντης κτλ. Δεν είστε από τζάκι πολιτικό. Και παρότι πυροβοληθήκατε επί δεκαετίες, είχατε στόχο προσήλωση και πίστη σε αυτό. Και την αντοχή και τα καταφέρατε. 35 χρόνια στον πάγκο. Πυροβολούμενος και στον πάγκο. Δεν είναι, αντέχει κανείς να είναι πυροβολούμενος τόσο καιρό. Έτσι είναι αλήθεια. Τώρα, εσείς ξεκινήσατε κάπως. Την Ένωση Κεντρών την είχατε φτιάξει με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον αδελφό του Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι, το 90 την έφτιαξε, 92 την ιδρύσαμε. Ναι. 92 την ιδρύσαμε. Ναι. Είχατε συνεργαστεί τότε με τον αδελφό του Ανδρέα Παπανδρέου για ένα διάστημα. Με είχε παρακαλέσει ο Ζήγδης πριν πεθάνει. Γιατί ο πρόεδρος. Ο Γιώργος αυτός, ο Γιώργος ο αδελφός που λέτε. Ο αδελφός του Ανδρέα. Ζούσε ένα δράμα το οποίο δεν το ξέρετε. Δηλαδή ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος, ναι, είχε αφήσει το σπίτι στον Ανδρέα υπό το ρόλο να πληρώσει ο Ανδρέας. Ο Παπανδρέου Ανδρέας, ναι, ναι, να πληρώσει το φόρο κληρονομίας για τη βίλα της Κυβέλης. Μάλιστα.
Η οποία ήταν η μητέρα του Γιώργου. Η Κυβέλη ήταν η μητέρα του Γιώργου, Γιώργου Παντρέου. Ναι. Ναι, 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 ναι. Να πληρώσει το φόρο γιατί ήταν, είχε μεγάλο κλίμα στην Κηφισιά. Ναι, ναι. Μεγάλο, και ο φόρος πληρωμίας ήταν αρκετά μεγάλο ποσό που δεν το είχε ο Γιώργος. Και το αφήνει ο Γιώργος Παπανδρέου του Ανδρέα όλο το σπίτι με τη συμφωνία να πληρώσει ο Ανδρέας. Το φόρο κλίμακας. Ναι. Μάλιστα. Δεν το πλήρωσε ο Ανδρέας. Και έτσι ξεκίνησε μια έχθρα μεταξύ αυτών. Δεν είχαν καλή σχέση. Δεν θυμάμαι ότι δεν είχαν. Αν και δεν τα βγήκαν πολύ νέο. Προέκυψε από αυτή την ανακολουθία. Και μάλιστα. Τι έκανε αυτός ο Γιώργος. Πούλησε το σπίτι. Πούλησε και εκ του τιμήματος του... είπε στην εφορία κράτα. Μάλιστα. Και το πούλησε φτηνά. Το πούλησε δηλαδή άρον-άρον. Κατάλαβα. Δεν μπορούσε να κάνει αποδοχή. Η διαφορία θέλει τα λεφτά της πριν γίνει το συμβόλαιο. Μάλιστα. Κάνανε λοιπόν με ένα συμβιβασμό και εκ του τιμήματος δέχτηκε ο αγοραστής να πληρώσει πρώτα την εφορία. Αυτά τα ξέρω καλά γιατί μου τα είχε διηγηθεί. Ναι. Και ήταν πικραμένος, ήταν άνεργος, είχε και κάποια αναπηρία το παιδί αυτό. Είχε ταλαιπωρηθεί. Ναι, είχε ταλαιπωρηθεί. Ναι. Είχε ταλαιπωρηθεί. Αβοήθητος από τον Ανδρέα. Αβοήθητος από τον Πρωθυπουργό. Ανδρέα Παπανδρέου. Άσχημο αυτό. Πολύ άσχημο. Αν είναι έτσι που το και λέτε... έτσι τον είχα πάρει εγώ, παρακαλούμενος υπό του Ζήγδη, για να αισθάνεται ότι είναι και σε ένα περιβάλλον. Και ότι κεντρό. Κάνει κάτι σημαντικό ενδεχομένως ναι, στη ζωή του. Που ήταν για τη ζωή του κάτι. Κατάλαβα. Εσείς πώς ξεκινήσατε την πολιτική σας. Μετά το χρησιμοποίησαν όμως κάποιοι ναι. Και λέγανε αφού πήρε ο Λεβέντης δηλαδή αυτόν, ενώ είναι ξέρω εγώ ανάπηρος, άρα και ο Λεβέντης δεν α, είναι. Καλά. Δηλαδή χρησιμοποίησαν είναι... κάποιοι. Την προσπάθειά μου να δείξω μεγαλείο. Τη βοήθεια δεν πρέπει να είναι γιος του Γεωργίου Παπανδρέου. Μάλιστα. Του κέντρου της Δημοκράτης. Δεν μπορούσε να περιφέρεται ως πένις. Είναι αλήθεια ότι εσείς ήσασταν στο στόχαστρο της έντονης κριτικής και της χλέβης. Είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο. Είχαν βρει με το παραμικρό. Ναι, για πολύ καιρό, παρόλα αυτά, η αντοχή σας πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη. Ναι. Η αντοχή η δική σας πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη και βλέπετε. Εγώ έζησα τον δικοματισμό. Τον δικοματισμό, λέτε. Κύριε Μίλια, σε όλο του το μεγαλείο. Παρότι είχατε κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία για υποψήφιση. Πότε κατέβηκατε υποψήφιση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κατέβηκα ακριβώς. Εγώ ήμουν το 1992. Με Νέα Δημοκρατία. Όχι Νέα Δημοκρατία. Κατέβηκα ως συνεργαζόμενος στο Σοβόλα. Α, μάλιστα. Και απλά η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία τότε μη μετέχουσα. Όπως mm-hmm. και το Κουκουέ δεν μετείχε. Mm-hmm. Είχαν σαμποτάρει εκείνη την εκλογή. Και ήμουν απέναντι στο Μαγκάκι. Μάλιστα. Και οι πολίτες ναι. της Νέας Δημοκρατίας και της αριστεράς με είχαν ψηφίσει. Είχα Μάλιστα. κάνει η πρώτη καλή εμφάνιση που έκανα πανελληνίως. Σας ψηφίσαν και ήταν το 1992 για την έδρα που έχασε ο Τσοβόλας από το ειδικό δικαστήριο. Από το ειδικό δικαστήριο. Εκείνη. Και έγιναν οι εκλογές 5 Απριλίου του 1992. Δηλαδή με την πολιτική πρόεδρε πόσα χρόνια ασχολιόσαστε. Από το 82 πρωτοκατέβηκα για δήμαρχος. Στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Από το 82. Πειραιωτάκι είμαι. Γεννήθηκα στη Μεσίνη. Ναι. Αλλά σε ηλικία 6-7 ετών ήρθα στον Πειραιά στα Ταμπούρια. Πειραιωτάκι. Επιτρέπετε να ρωτήσω την ηλικία σας, είναι προσωπικό δεδομένο. Του 51 γεννηθείς είμαι. Είμαι 65 τώρα έγινε. Νεότατος είστε. Και εγώ δεν τα πιστεύω αυτά που λένε ότι πρέπει να είσαι πολύ νέος για να είσαι στην πολιτική κτλ. Αν ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του ότι μπορεί να είναι χρήσιμος για την Ελλάδα, ας είναι και 70 ετών και 75. Δεν έχω ακόμη κάνει κάτι για την Ελλάδα. Τώρα μπήκα στη Βουλή. Ναι. Προσπαθώ κάποια πράγματα να κάνω. Δεν έχω ακόμη εισακουστεί από τα άλλα κόμματα. Mm-hmm. Αλλά δεν εγκαταλείπω. Εχθές είχαμε τον Ανδριανόπουλο ένα διαπληκτισμό. Ποιον Ανδριανόπουλο? Τον Ανδρέα. Τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Τον πρώην Υπουργό επί Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Έγινε. Ένα, πού τσακώθηκατε? Τσακώθηκα. Εντός εισαγωγικών. Εγώ δεν τσακώνομαι. Ναι. Στο Λίδρα. Στο Λίδρα, έγινε στο ξενοδοχείο. Ένα συνέδριο. Ναι, ναι. Και βγήκα και είπα ότι λέω ένα, λέω δύο, λέω πέντε πράγματα, κανένα δεν εισακούστηκε. Με την αριθμητική υπεροχή που έχουν το 153, ψηφίζουν αυτοί ό,τι θέλουν. Ναι. Δεν βρέθηκε ένα σωστό να πω. Ναι. Είπα 20 πράγματα. Το ένα δεν μπορούσε να το πούνε, ναι. Και αισθάνομαι λίγο άσχημα, γιατί επιπλέον αισθάνομαι άσχημα γιατί μιλάμε στη Βουλή. Μας επιτρέπουν και μιλάμε, αλλά στο τέλος στην ψηφοφορία κάνουν το δικό τους. Ναι. Και αισθάνομαι λίγο προδομένος ότι αγωνίστηκα επί χρόνια και μπήκα σε μια βουλή στην οποία δεν παράγω τίποτα. Είμαι μόνο υπερασπιστή. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Και μόνο ο λόγος, ας πούμε, και μόνο αυτό που ναι. λέτε, περνάει στον κόσμο. Ναι, ναι. Και μερικοί μπορεί να το θέλουν. Αυτό είπα να λοιπόν, ότι είμαι στενοχωρημένος, είπα. Ναι. Αφού μίλησα λοιπόν εγώ και είπα ορισμένα πράγματα, σηκώνεται μετά ο Ανδριανόπουλος.
Και λέει, κύριε Λεβέντη, λέει, τότε γιατί αγωνιστήκατε να μπήκετε σε μια τέτοια βουλή στην οποία τίποτα δεν προσφέρεται, δεν λειτουργεί σωστά. Και εγώ λέει, ξέρετε, γιατί έφυγα. Έφυγα γιατί δεν άντεχα κι εγώ να μην προσφέρω τίποτα. Μάλιστα. Είπε, βρήκε ως λόγο της αποχώρησής του από την πολιτική τον ίδιο το δικό μου, ότι δεν εισακούετο. Ναι. Και αναγκάστηκε λοιπόν και δευτερολόγησα αφού τελείωσε ο κ. Αδριανόπουλος. Και του λέω, τι μου συστήνετε, να φύγω, να εγκαταλείψω. Εγώ μπήκα για να αλλάξω κάποια πράγματα. Θέλετε με το ένα εξάμηνο αμέσως να εγκαταλείψω και να φύγω. Όχι, ενώ εσείς λέω, φύγατε, αλλά αφού διατελέσατε 10 χρόνια υπουργός που μπορούσατε τότε, φαντάζομαι κάτι να αλλάξει. Και σε οικονομικά υπουργεία, ο Αδριανόπουλος. Και μία φορά σε υπερυπουργεία, 4. Μια εποχή. Υπερυπουργός. Ναι, είχε εμπορίου, ναι. Οικονομικών. Είχαν και τότε υπερυπουργεία. Ήταν μια εποχή. Μάλιστα. Του επί Μητσοτάκη, του Μητσοτάκη, ναι, στην περίοδο 90-94, που ήταν υπερυπουργός. Είχε 4 υπουργεία. Μάλιστα. Και την έδρα του την είχε στο Υπουργείο Εμπορίου. Τον θυμάμαι γιατί είχα. Δηλαδή. Αυτός ήταν μέσα στο σύστημα 10 χρόνια και ποτέ δεν τον πείραξε που στη Βουλή υπάρχουν παράλληλοι μονόλογοι και η πλειοψηφία κάνει με το ζόρι κουμάντο και δεν λογαριάζει κανέναν. Ναι. Και είπα επίσης και ένα άλλο, ότι όλοι οι άλλοι διαβάζουν τους λόγους. Εσείς απ' έξω. Όχι, αφήστε αυτό. Έχει κάνει εντύπωση αυτό. Ναι. Αυτό αλλά, έχει κάνει εντύπωση, ότι αυτό, πάτε χωρίς χειρόλογο. Άλλο αυτό. Αυτό μπορεί να είναι αυτό ένα φυσικό τάλαντο. Αυτό το είχαν οι μεγάλοι πολιτικοί. Ναι, μπορούσε, ναι, είναι, μπορεί να είναι ένα φυσικό τάλαντο αυτό. Τώρα τους βλέπω όλους. Αλλά, με χαρτιά ξέρετε, ποιο είναι το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μίλια. Ναι. Ότι ο προηγούμενος τα διαβάζει. Ναι. Βγαίνω εγώ λοιπόν και λέω, που μπορεί να πω και κάτι σοφό. Παρότι είμαι απλός άνθρωπος, μπορεί να πω και κάτι σπουδαίο. Ο επόμενος πάλι τα διαβάζει. Άρα τη δική μου ομιλία δεν την παίρνει υπόψη του. Άρα μόνο για τον κόσμο από τη Βουλή, από το κανάλι της Βουλής. Πάντως ο κόσμος σας παρακολουθεί. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ βλέπω με ενδιαφέρον ότι σας έχουν και ψηλά οι δημοσκοπήσεις. Αν τις πιστεύετε. Ναι, δεν, οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω αν τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Θα σας πω. Τις είχα καυτηριάσει μέχρι πρότινος, ναι, όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι. Διότι δεν με βάζανε καθόλου στο ερωτηματολόγιο. Καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή πριν πω στη Βουλή. Ναι. Δεν με βάζανε καθόλου. Αφήσει μπήκα στη Βουλή, με βάζουν αναγκαστικά. Την βάζω στο ερωτηματολόγιο. Ναι. Οπότε πάλι πιστεύω ότι με ρίχνουν λίγο. Δηλαδή γιατί εγώ. Σας κρατάνε χαμηλά. Βλέπω ότι. Δηλαδή πιστεύω ότι. Η δυναμική είναι περισσότερη. Όταν δίνουν 4,5 ναι, που δώσαν τώρα τελευταία. Ναι, αλλά βλέπω άλλα εγώ πιστεύω ότι έχω 6. Και μάλιστα δεν λένε κιόλα ότι είναι χωρίς αναγωγή. Δηλαδή. Όταν βγάζουμε ένα κόμμα, ναι, και λέμε 4,5, πρέπει πρώτα να πούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι χωρίς αναγωγή, είναι επί του 72 λογαρι, το άλλο 28, κάνοντας αναγωγή, ναι, 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 γίνεται το 4,5, γίνεται 5, για όλα τα κόμματα. 5, για όλα. Για όλα τα κόμματα. Για όλα. Ναι. Να το πούνε όμως ότι το 4,5. Μερικές δημοσκοπήσεις το λένε. Ελάχιστοι. Μερικές δημοσκοπήσεις το λένε. Γεγονός είναι πάντως ότι δεν έχετε εξαφανιστεί. Δυναμικά, ναι, έτσι, ναι, τώρα που είναι και σε, ναι, απαξίωση αντιλαμβάνεται. Και αυτό το έχω πετύχει το με τρεις ομιλίες στην Βουλή. Θα σας πω και γιατί εσείς εφιώς ακολουθείτε, κατά τη γνώμη μου, μία στρατηγική συχνών εμφανίσεων. Αυτό έχει δύο δρόμους. Ή θα καείτε, ή θα σας βγει σε καλό. Ναι. Νομίζω ότι σας βγαίνει θετικά. Ναι. Νομίζω, ναι, ότι σας βγαίνει θετικά. Βγαίνετε συχνά. Προσπαθώ να λέω κάτι, να μην είμαι επαναλαμβανόμενος απλώς. Δηλαδή, με ωμέγα το απλώς. Ναι, ναι. Δηλαδή, να μην είμαι ρουτίνα. Ναι. Να λέω τα ίδια, προσπαθώ να λέω πάντα κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε... Και θα σας πω και κάτι άλλο καλό. Μια και σας είπα για τον Αδριανόπουλο. Εχθές, ναι, είχε ο Βενιζέλος, έχει ιδρύσει μια πολιτική, έτσι, τροποτινά εταιρεία. Ο Βαγγέλης, ο Βενιζέλος. Ο Βαγγέλης ή κύκλος. Εύσιλον, ναι, κύκλο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κύκλο. Βεβαίως. Και με καλεί. Ο Βενιζέλος με καλεί. Εγώ πάω. Με καλεί. Που, σε δεν, που κανονικά αυτή, δεν έπρεπε να πάω, γιατί είναι όλοι πασοκτζίδες και όλοι δικοί του. Έχετε επαγορεύεται ακροατή... να πάτε σε ακροατήριο που, ναι, έχει, αλλά... μέλη άλλου κόμματος, ας πούμε, δεν πειράζει. Εντάξει, όχι, αλλά είναι όλο δικοί του. Είχε το Σιμίτη, κοιτάξτε, είχε συγκεκριμένα άτομα. Είχε το Σιμίτη, το Στουρνάρα. Αμάν. Τον... Να δούμε ποιους άλλους. Παπαδήμο. Είχε τον Χαρδούβελη. Κατάλαβα. Είχε άτομα που ήταν επί των ημερών του νοοτροπίας. Υπερασπή... Πολλοί λένε ότι αυτοί μόνο που αναφέρατε μας έχουν καταστρέψει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πιθανότατα, ναι. Θα σας πω λοιπόν. Ναι. Είπε ο Βενιζέλος ότι ανέλαβε το κόστος
το κόστος. Ο μόνος, ενώ οι άλλοι έκαναν υπεκφυγές, ανέλαβε το κόστος και πήγε το Πασόκ από 40 τόσο. Στο 4. Το πήγε στο 4. Αλλά, και το έκανε χάρη της πατρίδας, ανέλαβε αυτό το κόστος. Μπορούσε και αυτός, λέει, έτσι είπε, να έκανε το παγόνι, να του παίξει και αντιμνημονιακός. Ναι, ο Βενιζέλος αντιμνημονιακός. Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, το συμφέρον του. Καλά, όλα τα έχουμε δει. Το συμφέρον. Μεσά στους πολιτικούς τα έχουμε δει όλα. Το συμφέρον του εδώ που τα λέμε. Ναι, ναι. Το συμφέρον του ποιο είναι. να έκανε και αυτός ότι ο Σαμαράς για δύο χρόνια ήταν αντιμνημονιακός ο Σαμαράς. Βεβαίως ήταν. Και μετά έγινε μνημονιακός. Για να γίνει πρωθυπουργός. Και τώρα ξανά η Νέα Δημοκρατία αντιμνημονιακή. Ποιος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιμνημονιακή η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ψηφίσει τίποτα. Άλλο αυτό, αλλά όχι αντιμνημονιακή. Θα μας πρέπει να μας κάψει ο ουρανός, θα πάει. Στην Βουλή είναι αντιμνημονιακή. Δεν το βλέπω. Απλά μιλάνε για άλλο μείγμα πολιτικής. Απλώς εγώ αυτό που καταλαβαίνω, έτσι, με τις λίγες γνώσεις που έχω. Δεν στηρίζει το μνημόνιο. Δεν θα ψηφίσει. Καταλαβαίνω ότι κάνει κριτική ότι εσύ δεν το εφαρμόζεις καλά το μνημόνιο Τσίπρα. Ναι. Αν ήμουν εγώ, το εφαρμόζω καλύτερα. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, αλλά και το γενικό κατηγορητήριο όμως, προσέξτε, μέχρι το Σεπτέμβρη ψήφιζε για να μην φύγουμε από το ευρώ. Ναι. Τώρα γιατί δεν ψηφίζει, δεν υπάρχουν κίνδυνοι να φύγουν. Γιατί θέλει να ρίξει τον Τσίπρα. Θέλει να ρίξει τον Τσίπρα. Άρα, χάριν του να έρθει στην εξουσία, βεβαίως, αλλάζει κάθε φορά στάση. Αυτό είναι καινούργιο πρόεδρο, δεν είναι κάτι γνωστό. Αυτό κάνουν τα κόμματα εξουσίας. Ο Βενιζέλος, λοιπόν, για να επανέλθουμε, είπε ότι εγώ δεν έπαιξα τέτοια παιχνίδια, ανάλογα με τις συνθήκες να αλλάζω. Σήκωσα ένα σταυρό και με έφτασε αυτό στο 4%. Ο Σταυρός. Αυτό είναι. Δηλαδή ότι ήταν ειλικρινής και πήρε το Σταυρό του Μαρτυρίου και... Παρενέβη λοιπόν εγώ και είπα ότι οι ξένοι κατηγορούν ότι δεν κάνατε καθόλου μεταρρυθμίσεις, ότι όλες οι κυβερνήσεις από το 9 σηκώσατε λίγο πολύ το βάρος δανείων και μνημονίων. Ναι. Χάσατε πελατεία, γιατί η Νέα Δημοκρατία από το 40 τόσο που έπαιρνε. Εξαφανίστηκε. Χάσατε πελατεία, αλλά μεταρρυθμίσεις δεν κάνατε, κοροϊδεύατε. Αυτό είναι το ένα. Ναι, με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα οι ξένοι να μην πιστεύουν. Και γι' αυτό έφτασε η Λαγκάρτ προχθές μόλις και είπε: ο πολιτικός κόσμος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του στην Ελλάδα. Εννοώντας ότι όλοι κρύβονται γύρω από την πελατεία και υποκρίνονται. Φτάσαμε στο σημείο να μας κοροϊδεύει και η Λαγκάρτ. Ναι, ναι, ναι. Και να μας τότε λοιπόν είπα εγώ του Βενιζέλου, σηκώθηκα και είπα ότι αναλάβατε το βάρος να ψηφίσετε μνημόνια, που είναι ένα βάρος, θα ανατώνει ένα κόμμα το μνημόνιο, αλλά μεταρρυθμίσεις δεν κάνατε, δεν τα βάλατε με το βαθύ κράτος. Ναι. Το βαθύ δημόσιο, με τη διαφθορά, με τη διαπλοκή, με το ένα μετάλλο. Δεν τα βάλατε, με αποτέλεσμα η θυσία σας να είναι μεγάλη με ένα ατομική θυσία, αλλά να μην έχει κανένα όφελο κανένα αποτέλεσμα για τη χώρα. Κατά τη γνώμη μου... Και στενοχωρήθηκε και μου λέει ιδιαίτερα ότι δεν έπρεπε να πείτε τέτοιο πράγμα. Λέω, μα κοιτάξτε, αν δεχόμουν την άποψη ότι θυσιάστηκε, εν δικαίω, τότε είμαι κακός που δεν τον στήριξα. Τα λέτε έτσι, είναι. Έτσι. Αν είχε σωστό αποτέλεσμα. Εσύ έπρεπε να το πω. Έπρεπε να το πείτε. Ναι. Τα λέτε έξω από τα δόντια γενικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχω δηλώσει εδώ πέρα φοβερές. Εντάξει, τώρα εκεί τι θα βρεις. Ψάχνεις να βρεις. Λέτε ωραία πράγματα. Σε ποιον είπε, λέει, quiz, ας πούμε, φίλες και φίλοι. Σε ποιον είπε ο Βασίλης Λεβέντης να πάει να πνιγεί και να κόψει το λαιμό του. Στον Αλέξη τον Τσίπρα. Ναι, εντάξει, αυτό. Είπατε να πάει να πνιγεί. Αν δεν με ακούει. Ακούστε, να σας πω και πώς το είπα, που σίγουρα θα το λέγατε κι εσείς. Μου είπε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος είναι, με προκάλεσε με στη Βουλή και μου λέει: δεν σε ακούει το ένα, δεν σε ακούει το άλλο. Δεν βλέπεις, λέει, τι. Λέω: ακούστε, εάν. Εγώ αυτά που προτείνω θα είχε όφελος να τα ακούσει για διπλές, τριπλές συντάξεις να κόψει. Καταλάβατε. Ναι. Πρότεινα τέτοια πράγματα. Να αφαιρέσει παθογένειες. Τον συνέφερε. Δεν τα κάνει αυτά. Θα κόψει και το λεμουδάκι του. Δηλαδή, έτσι το βέβαια, είναι αυτό υπονοούσα. Πάντως έχετε σκληρή γλώσσα και δεικτική γλώσσα. Απλά προσπαθώ με γλαφυρότητα κάθε φορά να εκφράσω ότι ο απλός πολίτης. Εγώ όταν κατεβαίνω από το βήμα, λένε όλοι η κοινή λογική. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αυτό λένε. Αυτό είναι αλήθεια. Σαν απλός πολίτης μιλάω. Εύληπτα, αν το καταλάβει και ο χωρικός στα Γρεβενά. Όλος ο κόσμος δηλαδή. Ναι. Όλος ο λαός. Ναι, να δεν απευθύνομαι στην ελίτ. Γιατί... Εγώ λοιπόν είμαι ένας απλός πολίτης σήμερα. Ξεχάστε το επίθετό μου, ξεχάστε δημοσιογραφίες, ξεχάστε κόντρα σαν φίλοι. Σαν φίλοι τα λέμε. Σε ένα σαλόνι να πούμε ό,τι θέλετε. Ο Βασίλης ο Λεβέντης είναι μνημονιακός, είναι με τα μνημόνια, θέλει μνημόνια ο Βασίλης ο Λεβέντης. Θα σας πω. Αν ήμουν το 9, λοιπόν, η απάντησή μου
Έρχομαι το 9, πέστε ότι είχα την πρωθυπουργία, να το πω έτσι, που ο Θεός θα, και ο λαός θα αποφασίσει αν ποτέ την αποκτήσω. Δεν το αποκλείεται. Δεν τη ζητώ, ζητώ προ τη. Δεν το αποκλείεται. Δεν, αν ο λαός μου την αναποθέσει στο κεφάλι μου, θα κρίνω εκείνη την ώρα αν μπορώ να σηκώσω τόσο μεγάλο βάρος. Λοιπόν, εάν ήμουν το 9 που τέθηκε το θέμα, ναι, της κρίσης, ότι πάτε για μνημόνια αν δεν πάρετε μέτρα, εγώ θα έβγαινα στο λαό και θα έλεγα, προλαβαίνουμε να μην μπούμε σε μνημόνια και δανεικά, αν κόψουμε, ξέρω εγώ, ένα 10-15% από τις συντάξεις τις μεγάλες. Από τις συντάξεις μεγάλες. Τις μεγάλες, πάνω από 1.000 ευρώ. Μην είναι πολλές στην Ελλάδα οι συντάξεις πάνω από... Δεν ξέρω, θα το βρούμε. Λέω πρώτον, δεύτερον, ναι, αν κόψουμε από τη δεύτερη και τρίτη σύνταξη τα μισά. Αν κόψουμε από τους πλούσιους εντελώς τη σύνταξη. Όπως κάνανε στην Αυστραλία. Υπάρχει και ένα στην Αυστραλία στρόπ, κόψαν τη σύνταξη. Η σύνταξη τελείωσε. Όταν λέει στην Αυστραλία, ποιος είναι αυτός που λέγεται πλούσιος, δηλαδή από πόσα λεφτά. $3,000. Μηνιαίος. Μηνιαία. Από τόκους ή από. Δηλαδή, πρόεδρε, ένας Έλληνας σήμερα που βγάζει 3.000 ευρώ εδώ στην Ελλάδα είναι πλούσιος. Και βγάζει από τόκους. Από τόκους. Και ενίκεια. Και νίκια, μάλιστα. Αυτόν τον λέτε πλούσιο. Αυτό τον λέει η Αυστραλία. Όχι. Εσείς σε ποιον τον λέει η Αυστραλία πλούσιο και δεν του δίνει το χιλιάρικο τη σύνταξη, του το κόβει. Τελείως. Τελείως. Του δίνει μόνο φάρμακο. Έχει περίθαλψη δηλαδή. Ναι, και νοσήλεια. Δωρεάν υγεία, ναι, 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 κτλ. Του αφαιρεί λοιπόν το ποσό τη σύνταξη και προφανώς αυτό το μοιράζει. Καλύπτει στου χαμηλότερου. Σε κάτι ανθρώπου σαν το. Τώρα ξέρετε. Σταμάτη, πώς τον είπατε. Στο φτωχό συμπολίτη μας. Σταμάτη. Βεβαίως. Και θέλω να σας πω. Ο Σταμάτης λοιπόν τώρα, ναι, αντί να εκλυπαρεί. Να ζήσει θέλει ο άνθρωπος. Ναι, ναι, αντί να κάνει αυτό, θα μπορούσε ένα οργανωμένο κράτος, κόβοντας από τους πλούσιους που ζουν έτσι κι αλλιώς, δεν πεθαίνουν αν τους αφαιρέσουμε τη σύνταξη, να πάρει ένα 500-άρικο Σταμάτης και να έχει μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια όσο η οικονομία σηκωθεί. Φίλε Σταμάτη, τώρα που το αναφέρει ο πρόεδρος, γιατί ναι, του έκανε εντύπωση για να το ξαναφέρει στην κουβέντα. Έχω μηνύματα. Μαχαιριά είναι. Φίλε Σταμάτη, μαχαιριά. Για ένα πολιτικό, όταν βγαίνει ο πολίτης και λέει δεν έχω τρόφιμα, τι νομίζετε ότι είναι? Είναι μια μαχαιριά μέσα στο μάχη. Αν έχει μέσα σου, αν έχει σε αισθήματα και φιλότιμο. Ναι. Τι είναι αυτό? Να σας στην Βουλή που είπα, κόφτε το μισό μισθό των βουλευτών. Είπα στον Βούτση. Δεν απαντάει. Μα απαντήσει. Κάνω έκκληση και από αυτή την εκπομπή. Είναι 7.000 ο μισθός του βουλευτή. Ζητώ να πάει 3.500. Μέχρι όσο είναι κρίση. Αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων. Θα σας πω και κάτι αυτό άλλο. Αυτό που λέτε είναι δημοσίως, ναι, ναι, πραγματικά ναι, σας το λέω. Θα το φωνάξω και. Πότε είναι, Παρασκευή πρωί? Την Παρασκευή έχετε για θα το πρώτο παρακολούθησε την ομιλία. Βεβαίως, σας παρακολουθώ. Και ναι, έλαβα μια επιστολή. Λέτε από 7.000 νομιμιστός να πάει 3.500 στον βουλευτή. Ναι. Και όσοι, τουλάχιστον στην πενταετία της κρίσης. Μέχρι να τελειώσει. Γιατί πράγματι οι βουλευτές, οι νέοι, βενζίνη να βάλουν και να τρέχουν όλη μέρα. Να λέμε και την αλήθεια. Χρειάζονται τα 3.500. Ναι. Εντάξει, τα 3.500 είναι ένα ποσό λογικό. Χρειάζονται τα 3.500. Είναι ένα λογικό ποσό. Γιατί υπάρχουν και έξοδα. Ναι, πολλά. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Αλλά την ώρα που άλλος ο Σταμάτης δεν έχει να φάει, ναι, θα πάρεις 3.500 κύριε, όχι 7. Πώς θα το κάνω? Θέλω να σας πω ότι για το Σταμάτη, το φίλο μας τώρα που συζητάμε και εσείς ευαισθητοποιηθήκατε και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, έχω μηνύματα μέχρι και από τη Γερμανία. Που θέλουν τον άνθρωπο να τον βοηθήσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν θα επικοινωνήσουμε με όλους. Φιλάνθρωποι και καλοί άνθρωποι. Ήθελα να σας ρωτήσω πριν, επειδή λέτε με το χέρι στην καρδιά κτλ. Ξέρετε, πολλές φορές μου λέει ο κόσμος ότι οι πολιτικοί μας λέτε ψέματα. Δηλαδή, κάνετε θέατρο, είστε υποκριτές γενικά οι πολιτικοί, ότι τα λέτε αυτά για να μας παραμυθιάζετε, να μας εγκλωβίζετε και να σας ψηφίζουμε. Δηλαδή, από αυτά που λέτε, ούτε τον δέκατο δεν πιστεύετε στην ουσία. Ο πολιτικός, η εμπειρία δικιά σας ποια είναι? Διατηρεί τα αισθήματά του, τα έχει. Αν εγώ ήμουν αυτής της τάξης που λέτε, της κατηγορίας αυτής, αυτών όχι, που εγώ λένε λέω, ψέματα. Δεν λέω, όχι, λέω, να πω, να πω για τον εαυτό μου. Ναι. Χωρίς να, όχι ότι θέλω να τον εξαιρέσω, ναι, αλλά από τον κανόνα της διαφθοράς. Αλλά άλλο λέω. Αν ήμουν αυτής της κατηγορίας, θα είχα συνεργαστεί με κάποια κόμματα. Δεν θα άντεχα 35 χρόνια αυτή την αποξένωση. Ξέρετε, αυτή η αποξένωση είναι. Είναι μια αποξένωση από όλα. Ο πολιτικός όταν έξω από τη Βουλή. Εγώ μέσα στη Βουλή βρήκα αστυνομικούς, βρήκα αυτοκίνητα κρατικά, βρήκα μέσα. Εννοείται προστασία. Ναι, 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 όλα αυτά. Μέχρι να μπω στη Βουλή ήμουνα εγώ. Μόνος σας. Μόνος μου. Χωρίς ιδιαίτερα, χωρίς τίποτα. Άντεξα όμως.
35 χρόνια. Κάνουμε νομίζω μια ειλικρινή κουβέντα. Ναι. Εσείς χορηγούς, οικονομικούς χορηγούς είχατε στα χρόνια αυτά της πορείας σας πολιτικής, δηλαδή είχατε επιχειρηματίες, γιατί ακούμε ότι πάνε επιχειρηματίες και δίνουν λεφτά στα κόμματα, σε πολιτικούς αρχηγούς, σε βουλευτές. Εσείς είχατε ποτέ σας πλησιάσει επιχειρηματίες να σου πούνε, Βασίλη, αγαπητέ πρόεδρε, πάρε αυτό για να κινηθείς προεκλογικά, ας πούμε, για τις δαπάνες σου. Οι επιχειρηματίες δεν ψάχνουν για κόμματα που είναι απ' έξω. Τι θα του προσφέρει ο Λεβέντης τώρα με το 06. Μάλιστα. Τι θα του προσφέρει, τι θα του κάνω εγώ αυτόν τον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας θέλει κόμματα έτοιμα. Που θα μπουν που έχουν βουλευτές. Να έχουν βήμα στη Βουλή. Να ψηφίζουν. Όταν μπήκατε στη Βουλή, άλλαξε όταν το σκηνικό. Όταν μπήκαμε στη Βουλή, εγώ δεν έχω χρόνο ούτε να τους δω. Κοιτάξτε, όλο το διάστημα, δεν θέλω να πω ψέματα, έκανα επισκέψεις, είχα ένα κουπόνια και έκανα επισκέψεις. Γιατί πώς θα βγάλω τα παράβολα, πώς θα βγάλω. Σε επιχειρηματίες. Σε παράδες που λέμε. Αλλά τα λεφτά που έπρεπε να είναι μηδαμινά. Ναι. Μηδαμινά δηλαδή σε σχέση με τα παράβολα. Οι υποψήφοι δικοί μου δεν πλήρωναν όλοι και τους καλούς μάρτυρες. Δεν πλήρωναν το παράβολο τους οι περισσότεροι. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε σε 400 άτομα να βάζεις τα παράβολα. Mm-hmm. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Από όταν μπήκατε στη Βουλή και δείχνει το κόμμα ότι πραγματικά έχει μια δυναμική κτλ. Αυτό είναι, φαίνεται, ναι. Δεν χρειάζεται πολύ κουβέντα. Άρχισαν να σας καλεί αυτό η διαπλοκή, το σύστημα της διαπλοκής, δηλαδή μεγαλοεπιχειρηματίες. Ναι, ακούσαμε για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση το εξής πρώτο και θα σας το πω. Άκουσα ότι μιλήσατε επί Μακρόν με τον πρεσβευτή της Γερμανίας. Ναι. Και πολλοί άρχισαν να κάνουν διάφορα σενάρια μετά από αυτή τη συνάντηση. Λέει Λεβέντης με τον πρεσβευτή της Γερμανίας, λέει τον άνθρωπο της Μέρκελ και του Σόιμπλε. Τι δουλειά έχει ο Λεβέντης? Γιατί λέω. Δουλειά, κόμμα της Βουλής είναι. Ναι. Ένα κόμμα... Πού τον είδατε καταρχήν? Τον είδατε στη Βουλή, στο γραφείο σας, στη Βουλή. Και όχι στην πρεσβεία της Γερμανίας. Μάλιστα. Απέφυγα να πάω. Σας κάλεσε στην πρεσβεία και δεν πήγατε. Δεν, ναι. Και του είπατε έλα εσύ. Παρακάλεσα να έρθει στο γραφείο μου. Ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι έχω τίποτα μυστικό να συζητήσω. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Ποιο ήταν το θέμα της συνάντησης αυτής, ποιο ήταν? Ο Γερμανός ήθελε να σας ναι, δει. Ναι, αυτός ήθελε να με δει. Τι σας ήθελε ακριβώς? Και δεν με είδε μόνο ο Γερμανός. Με είδε και ο Γάλλος. Με είδε και ο Αμερικανός. Σας είδε και ο Αμερικανός. Και ο Αμερικανός. Πολύ... Τι σας λένε, πρόεδρε, οι ξένοι πρόεδρε? Ακούστε, σας πω πρώτα γιατί πρώτος ήρθε ο Γερμανός. Ναι. Από τις μεγάλες χώρες εννοώ τώρα. Ναι, ναι. Ο Γερμανός στην αρχή ήθελε να βολιδοσκοπήσει αν χρειάζεται ο Τσίπρας βουλευτές, αν υπάρξουν βουλευτές και του φύγουν, αν θα είχα διάθεση να βοηθήσω. Ενδιαφερόταν δηλαδή, ναι, αν δεν θα είχε... Εσείς τι θα κάνετε? Δεν μου είπε δεν μου είπε βοηθήστε. Ναι. Απλά μου είπε, αν αύριο η κυβέρνηση δεν έχει το 153 και... Δηλαδή αν είχε αποχωρήσεις από βουλευτών, ναι, από ναι, την ναι, κυβέρνηση, τι θα κάνω? Αν είστε διατεθειμένος ναι. να βοηθήσετε τον κύριο Τσίπρα. Τι θα κάνω? Εκεί λοιπόν του είπα εγώ ότι μπήκα στη Βουλή με εντολή κάποιου κόσμου που είχε κουραστεί από τα διακόμματα, το δικοματισμό. Και εάν εγώ τώρα πήγαινα με τον Τσίπρα, θα κινδύνευα, καταρχάς του είπα, να χάσω τον κόσμο που με στήριξε. Γιατί ο κόσμος δεν μου είπε μπε στη Βουλή, κύριε Λεβέντη. Γιατί αν ήθελε Τσίπρα, θα πήγαινε απευθείας στον Τσίπρα. Ναι. Ο ψηφοφόρος μου, έτσι, ναι. Δεν θα ψήφιζε. Σωστό. Είναι λοιπόν, αισθάνομαι λίγο άσχημα. Λέω, δεν μπορώ να πάω. Δεύτερον, του λέω, του έχω στείλει του κύριου Τσίπρα. Θα το θεωρούσατε δηλαδή, σαν εντός εισαγωγικών λέξη, προδοτική κίνηση ναι. στον κόσμο προς που σας εμπιστεύτηκε. Με ψήφισε. Αυτό του είπα του Γερμανού. Ναι. Πάντως, γιατί τέτοιο ενδιαφέρον ο Γερμανός πρέσβης για τον κύριο Τσίπρα? Συγγνώμη, λεφτά δίνουν. Ναι. Τα δίνουν σε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη, για την οποία ακούγεται ότι μπορεί να φύγουν 2, 3, 5. Ναι. Εσείς αν δίνατε λεφτά, δεν θα εξετάζατε οι άλλοι τι την επόμενη μέρα. Πώς σκέφτονται. Ναι. Θα τα δίνατε έτσι. Μα αν έφευγε σήμερα, λέω υποθετικά ναι. όπως το λέμε. Τώρα κάνουμε ναι. κουβέντα όπως το λέμε έτσι ωραία και απλά. Ναι. Ας πούμε ότι έφευγε ο Τσίπρας. Και ερχόταν ποιος άλλος, θα ερχόταν ο Κυριάκος, λογικά. Ο Μητσοτάκης. Μέσω εκλογών. Ναι. Ναι, εμείς δεν μιλάγαμε για εκλογές. Εσείς μιλάγατε για οικουμενική. Για εκείνη την ώρα μιλάγαμε. Την ώρα, γίνεται μάλιστα. μια ψηφοφορία και δεν παίρνει το 153. Μάλιστα. Εσύ κύριε Λεβέντη, επειδή είσαι υπέρ του ευρώ. Θα στηρίζατε. Ήξερε ότι είμαι υπέρ του ευρώ. Για να μην πέσει η κυβέρνηση. Ναι. Αυτό. Διατίθεστε. Εκεί λοιπόν που εξήγησα ότι εγώ έστειλα 9 σημεία πρόταση την ίδια μέρα που γίνανε οι εκλογές στον κύριο Τσίπρα. Την επιστολή των 9 ναι, σημείων. Ναι, και ναι, του ναι. την επέδωσα του Γερμανού. Ζητώντας αυτά, δεν μου απάντησε καθόλου. Πώς μπορώ να πάω εγώ να δώσω σε ένα πρωθυπουργό που δεν ούτε μου απάντησε.
Άκουσα όμως τον κύριο Φλαμπουράρη, ναι, ο οποίος είναι εξ απορρίτων πολύ στενά κοντά, ναι, στον κύριο Τσίπρα, πολύ επιστήθιος φίλος και συνεργάτης, ναι, ότι τα 4-5 σημεία του Λεβέντη, λέει, από την επιστολή των 9, ναι, είναι πολύ συμπαθητικά. Ναι. Τα είδανε δηλαδή με ενδιαφέρον. Και έτσι τα άλλα 4 όμως ήταν αντιπαθητικά. Έπρεπε να τα δει όλα τα σημεία. Συγγνώμη, όχι. Όταν εκφράζεις κάποια πράγματα για να πατάξουμε τη διαφθορά, για να κόψουμε παθογένειες, δεν μπορεί να λες τα μισά τα εγκρίνω, τα άλλα μισά συνεχίζω να έχω παθογένειες. Πάντως μου κάνει εντύπωση το εξής. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα καρκίνωμα, ο γιατρός... Πρέπει να το βγάλει όλο. Το μισό άμα κόψει, τι εγχείρηση γίνεται. Αποτυχημένη. Ναι. Να σας πω, επειδή εσείς ο άνθρωπος... Με τον Φλαμπουράρη βέβαια οφείλω να σας πω... Έχετε καλή σχέση από ό,τι έχω καταλάβει. 30 ετών. Τον ήξερα και από εργολάβο. Επειδή είναι μηχανικός και ο κύριος Φλαμπουράρης. Είναι συνάδελφοι και είναι χαμηλών τόνων και είναι ούτε κλέφτης είναι, ένας άνθρωπος... Ποιος τον είπε κλέφτη? Έφτασε η Νέα Δημοκρατία να τον πει. Καλά τώρα αυτά είναι. Η Νέα Δημοκρατία ψακουλεύει τα αποθενές και μην ξεχάσεις και σου λείπει ένα χαρτί και σε λέει αμέσως κλέφτη. Ναι. Τα ξέρετε τώρα. Έτσι είναι. Εσείς οι πολιτικοί έτσι κάνετε. Ναι, δεν είναι. Όλοι γενικώς. Εδώ στην υπόθενή σου πρέπει να εξετάζεις μήπως έβγαλε λεφτά με βρώμικο τρόπο. Ναι. Αυτό είναι πρέπει να εξετάζεις. Δηλαδή το άσχημο είναι πολιτικός... αν ξέχασε ο Φλαμπουράρης ένα χαρτί και δεν το έβαλε. Αυτό... Αν ο πολιτικός τα παίρνει δηλαδή. Φλαμπουράρης είναι βέβαια. Αν παίρνει μίζες. Αυτό παίρνει... δεν πρέπει να είναι το. Αυτό είναι το τιμωρητέο. Το τιμωρητέο αυτό είναι. Και όχι αν ο Φλαμπουράρης. Οι πολιτικοί τα παίρνουν με ομικρονιώτα. Είχε μια εταιρεία. Την οποία όταν μπήκε στη Βουλή, επειδή απαγορεύεται, αποχώρησε. Αλλά επειδή δεν έβρισκε, φαίνεται, αμέσως τρόπο να αποχωρήσει, έκανε ιδιωτικό συμφωνητικό αντί συμβολέου. Είναι έγκλημα. Η αίσθηση που έχετε, πρόεδρε. Ναι, είναι δεν ότι... έκλεψε ότι... λεφτά ο Φλαμπουράρης. Σύμφωνοι είμαστε. Ναι. Είμαστε σύμφωνοι. Ναι. Κάποιοι πολιτικοί τα παίρνουν, παίρνουν μίζες. Τι πιστεύετε? Προφανώς. Για να κάνουν πολυτελή γραφεία. Καμπάνιες πολυτελείς, να μπορούν να δίνουν φακελάκια σε δημοσιογράφους, σε συγκροτήματα. Βίλες να κάνουν. Όλα αυτά. Ναι, οι βίλες, αλλά και οι πολύ ακριβές καμπάνιες. Ναι, ναι. Δεν γίνονται με ψήρες. Με κανονικό τρόπο. Με τη δουλειά δηλαδή. Εννοείται. Να σας πω, αυτό που έρχονται τα μηνύματα βλέπετε καταιγιστικά και μπορείτε σε λίγο, θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές, φίλες και φίλοι. Βλέπετε και το κρόλ από πάνω, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε τον κύριο Λεβέντη. Λέτε διαρκώς περί οικουμενικής. Ναι. Όχι, δεν λέω οικουμενική. Εβραίος πέλματος. Απλά πέρασε η λέξη. Γιατί Χρυσή Αυγή και Κουκουέ δεν μπορεί να είναι μέσα. Δηλώνουν εναντίον της Ευρώπης. Δηλαδή... Δηλώνουν το χογλύφους. Βρίζουν, άρα δεν πρόκειται να είναι. Να βάλουμε μέσα στην κυβέρνηση Κουκουέ. Κουκουέ και Χρυσή Αυγή το αποκλείται. Εσείς το αποκλείω. Οι ίδιοι με τη στάση τους, με το μηδενισμό τους, καταγγέλουν την Ευρώπη. Άρα πού να τους στείλουμε να διαπραγματευτούν αυτούς. Τώρα, το ιδανικό για σας ποιο θα ήταν σήμερα, δηλαδή όλα τα κόμματα αυτό που λέμε του ευρωπαϊκού τόξου, του δημοκρατικού ευρωπαϊκού τόξου. Ναι, είπα λοιπόν, να γίνει μια κυβέρνηση με όλα αυτά τα κόμματα. Τι θα έκανα το 9. Ναι. Τι θα έκανα εγώ το 9. Εγώ δεν θα έκανα μνημόνια, αλλά θα έλεγα την αλήθεια. Έχασε την ευκαιρία αυτή και ο Καραμαλής το 9. Πριν παραιτηθεί, μπορούσε να το κάνει. Πριν κάνει εκλογές. Ναι. Να πει, όταν ήρθε ο Σουφλιάς απ' έξω και του είπαν η Ευρώπη. Ζητάει άμεσα μέτρα. Γιατί η οικονομία μας ήταν σε μνημόνια. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Ο Σουφλιάς. Ναι. Ο Καραμαλής τότε προτίμησε να κάνει εκλογές να στρίψει. Σου λέει γιατί αν πάρω σκληρά μέτρα και πάμε μετά σε εκλογές, γιατί ήταν μετά το θέμα Προέδρου το Μάρτιο, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ένα 10-15% άμα κόψει. Και τότε έχασε με πολλές μονάδες. Έχασε με 10 μονάδες. Φανταστείτε πόσο θα είχανε αν έκοβε και μισθούς. Δεν είχε το θάρρος. Πάντως τότε δεν έλεγε παροχές. Από ό,τι θυμάμαι, ο Καραμαλής. Δεν έκοψε όμως ούτε ένα ευρώ. Ναι, αλλά δεν έλεγε ότι θα αυξήσω κτλ. Από την Ευρώπη ο Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν. Από την Ευρώπη του ζητήθηκε 15-20% να κόψει. Μάλιστα. Ο Καραμαλής. Εσείς τι θα κάνατε τότε? Εγώ τι θα έκανα εκείνη την ώρα? Θα έκανα στο λαό μια διακήρυξη και θα έβγαινα με τους ξένους μαζί τι ακριβώς μου ζητούν και θα έλεγα τι θέλετε. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση, ή μόνος μαζί και με τους άλλους, μια κυβέρνηση οικουμενική, να κάνουμε μαζί τη λιτότητα, ή θέλεις ελληνικέ λαέ να προχωρήσεις στο ζάλογο και να μπεις στο τούνελ των μνημονίων και ο Θεός βοηθός. Θα έλεγα την αλήθεια στον Κώστα. Γιατί ο Προβόπουλος τους κάλεσε και τους δύο, και τον Κώστα τον Καραμαλή και τον Γιώργο τον Παπανδρέου, και τους είπε για πάρτε μέτρα, γιατί αλλιώς θα έχετε ακέραιη την ευθύνη. Σωστό είναι αυτό. Είναι αλήθεια. Ναι. Τώρα, στον κόσμο μας βλέπει. Ποια είναι, πρέπει να είναι η σημερινή αλήθεια, δηλαδή τι πρέπει να πείτε στον κόσμο, σε τι κατάσταση είμαστε? Δηλαδή, χάθηκε το 9 μια ευκαιρία να γλιτώσουμε από τα μνημόνια, κάνοντας οικειοθελή λιτότητα.
Σωστό. Αυτή την οικειοθελή λιτότητα έκανε η Ισπανία και η Ιταλία και γλίτωσαν. Ναι, αλλά μας έβαλε ο Γιώργος, ο Παπανδρέου, ναι, μας έβαλε. Έφαγε χρόνο και πήγε το Μάιο στο Καστελόριζο. Συνανέθηκε με τον κύριο Στροσκάν τότε και μας βάλανε στο Μάιο. Και πήγε στο Καστελόριζο. Γι' αυτό και ο Γιωργάκης έχει μηδαμινή απήχηση και θα σας πω τι έγινε. Εγώ, επειδή ο Γιώργος Μαύρος είχε ιδρύσει την Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις, κόμμα της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας, ναι, έστειλα επιστολή όταν αποφασίσαμε τους βουλευτές μας να στείλουμε μια επιστολή στην Ευρώπη πού να ενταχθούμε. Ναι. Σε ποια ομάδα. Mm-hmm. Και πήραμε τα κοιτάπια, λέμε, και ναι, μεν εμείς μια νέα πορεία θέλουμε σαν Ένωση Κεντρών, αλλά πρέπει και ιστορικά να είμαστε δεμένοι με τις ρίζες. Mm-hmm. Και όταν είδαμε ότι ο Γιώργος Μαύρος ίδρυσε κόμμα της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας, κάναμε επιστολή στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Ναι. Προς ένταξη. Mm-hmm. Προς εξέταση των δυνατοτήτων ένταξης. Ένταξης, ναι. Ναι. Προς διαρεύνηση δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί μας απάντησαν αμέσως, συμφωνούμε, αλλά θα έρθει αντιπρόσωπός μας σε επαφή μαζί σας. Μάλιστα. Περνάνε 15 μέρες, ήμουνα στις Σέρες και με παίρνει ο Γιωργάκης. Ο Γιώργος. Παπανδρέου. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι με θέλει για θέματα συνεργά που συζητάνε ποτάμι, Πασόκ, δεν συζητάνε για... Και τώρα συζητάνε, ναι, πάλι. Ναι. Για την κεντροαριστερά. Ναι. Νόμιζα γι' αυτό. Ναι. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Αυτός λοιπόν μου λέει, έχω μπροστά μου το φάκελό σας με το αίτημά σας για τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Ηρέμησε η καρδιά μου, πήγες γιατί... τι συνεργασία να κάνω εγώ με τον Γιώργο τώρα. Με τίποτα. Είναι καμένο χαρτί. Είναι καμένο χαρτί, λέτε ο... Όπου είπα, με το που ακούσανε στην Ένωση Κεντρών, ότι και απλά, που δεν ήταν έτσι, εγώ έστειλα στη Σοσιαλιστική Διεθνή χαρτί και με πήρε ο Γιώργος. Εγώ ευνηδιάστηκα. Στον Γιώργο ποτέ δεν θα έστερνα. Καμένο χαρτί. Και δεν τον εκτιμώ, προσέξτε. Ναι. Γιατί έκανε το μεγάλο έγκλημα το 9, αντί να έχει το θάρρος να βγει στο λαό να πει «εσφάλαμε», και να καλέσει και τη Νέα Δημοκρατία να κάνουν μια κυβέρνηση να σωθεί η χώρα. Θα είχαμε βγει από το μνημόνιο τώρα, από το 2011. Mm-hmm. Πήγε εκεί, είπε, υπάρχουν λεφτά αρχικώς. Και το ροκάνισε 6 μήνες, 7 και έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο. Έπρεπε να έχει δικαστεί για αυτό το πράγμα. Γιατί από εκεί ξεκίνησε ο γκρεμός. Γιατί στα μνημόνια, ξέρετε κύριε Λιάτσο μου, εύκολα μπαίνεις, πολύ δύσκολα φεύγεις. Τώρα θα σας τα ρωτήσω όλα αυτά, ναι, και θα έρθουμε στην οικονομία. Τώρα, επειδή είπατε ότι είναι καμένο χαρτί ο Γιώργος Παπανδρέου, ναι, οι άλλοι της κεντροαριστεράς, δηλαδή Σταύρος Θεοδωράκης και Φώφη Γεννηματά, που πάνε να κάνουν κατάσταση τώρα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης. Τι γνώμη έχετε για αυτούς? Είναι καλό παιδί σαν δημοσιογράφος. Να έρθει να κάνει εδώ. Πολύ καλός δημοσιογράφος. Ναι, πολύ καλός στις έρευνες. Και καλό παιδί. Δεν το συζητάμε. Είναι καλό παιδί. Δεν το συζητάμε. Ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να ιδρύσει κόμμα. Μα είναι δυνατόν? Όχι. Μπορεί ο Θεοδωράκης να μιλήσει για την οικονομία? Μπορείτε να κάνετε τη συζήτηση με τον Θεοδωράκη που κάνουμε τώρα εμείς? Δεν θα μπορέσετε. Στο επίπεδο που την κάνουμε. Με συγχωρείτε πολύ και δεν το λέω προς υποτίμησή του. Ναι. Από επιχειρήστε. Λέτε ότι είναι άσχετος με τα οικονομικά. Δεν ξέρει τα οικονομικά. Η πολιτική γι' αυτό, ναι, είναι, ναι, ένα κεραμίδι που του πέφτει στο κεφάλι. Το ανετέθη ρόλος. Ακούστε, όταν... Ποιο είναι το ανετέθη? Θα σας πω. Ναι. Θα σας πω. Το ανετέθη όταν ίδρυσε το ποτάμι ο Θεοδωράκης. Ναι. Όταν ίδρυσε το ποτάμι ο Θεοδωράκης, τότε τα κόμματα τα πρώτα πιάνανε 120. Είχαν αρχίσει και δεν πιάνανε το 151. Πέφτανε. Ναι. Αλήθεια. Και τότε έκαναν συγκυβερνήσεις για να γίνει κυβέρνηση. Σωστό. Κάποιοι λοιπόν προφανώς επιχειρηματίες που θέλανε να σχηματιστεί κυβέρνηση, βλέποντας ότι το πρώτο κόμμα πιάνει 120, σου λέει, γιατί να έχουμε ανάγκη μετά το τρίτο, το τέταρτο, κάτσε να κάνουμε και ένα κόμμα τσόντας. Δηλαδή ή ένθεν να σχηματίζεται κυβέρνηση. Πώς αλλιώς τον βγάλανε στα κανάλια αμέσως? Δηλαδή τη μία ίδρυσε το κόμμα και την άλλη μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σε όλα τα κανάλια. Δηλαδή είναι... και ενώ αυτό το οποίο έδινε ως εικόνα δεν ήταν εικόνα σοβαρού πολιτικού οντότητος, δηλαδή που θα ποντάραμα πάνω του για να φτιάξουμε ένα μεγάλο κόμμα. Δηλαδή του προσφέρθηκε λανσάρισμα πολλαπλάσιο της πολιτικής του, υποδομής του, λέτε. Που εσωκλείεται. Δηλαδή, πρόεδρε, λέτε ότι είναι δημιούργημα το ποτάμι, ναι, επιχειρηματιών. Ναι. Αυτό λέτε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί δεν θα μπορούσε... Αυτό το στηρίζεται. Δεν θα μπορούσε, όσες φιλίες και αν είχε, ναι, δεν θα μπορούσε να έχει τέτοιο λανσάρισμα από όλα τα κανάλια. Δηλαδή, προβαλόταν διαρκώς αυτό, ήτανε, λέτε. Ήτανε πρωτοφανές το λανσάρισμα αυτό. Ναι, στα μεγάλα κανάλια. Ναι, στα μεγάλα, απευθείας. Και μετά επιβλήθηκε σε όλα. Βάλανε και στις δημοσκοπήσεις και έληξε ο αγών. Μόνο που ξέχασαν ένα πράγμα. Ότι όσο κι αν προς στιγμήν πάρει δύναμη κάτι,
Αν δεν έχει έρμα πολιτικό, θα ξεφουσκώσει. Θα ξεφουσκώσει. Αυτό το ξέχασα. Δηλαδή βλέπετε ότι τελειώνει το ποτάμι. Το ποτάμι κατ' εμέ έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Και οι συζητήσεις, οι συζητήσεις για την κεντροαριστερά. Ναι. Δεν είναι συζητήσεις για την κεντροαριστερά. Αλλά. Είναι προσπάθεια ενότητας μήπως ξαναμπούν στη Βουλή και το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι. Και, και το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει. Και το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει. Όταν βλέπω εγώ την Γεννηματά να ανεβαίνει στη Βουλή και να τρέμει όταν μιλάει. Τι εννοείται να τρέμει. Εγώ βλέπω ότι είναι στεντόρια φωνή, έχει δυναμισμό. Εγώ βλέπω κάτι άλλο όμως με το μάτι το δικό μου. Για επειδή είσαι στέντορας πολύ. Έχει τρεμούρα, μην της φύγει κανένα χαρτί από μπροστά. Έχει άγχος δηλαδή αυτό. Ναι. Και βλέπω επίσης ότι πριν ανέβει, κοιτάει συνέχεια τα χαρτιά της. Έχει άγχος. Ναι, ναι. Εμείς δεν το βλέπω. Εγώ δηλαδή σαν θεατής, ας πούμε, στην τηλεόραση δεν το έχω δεν καταλάβει. Το βλέπετε αυτό. Φωνάζει πολύ, είναι δυναμική, έτσι μου φαίνεται. Άρα, αν πάρει ο αέρας, εγώ την αγαπώ. αν πάρει ο αέρας, ναι, ναι. Αν φυσήξει κανένας ανεμιστήρας. Ευτυχώς που έχει air condition η Βουλή. Και, και της πάρει κανένα χαρτί από μπροστά τη. Δεν τα ξέρει τι να πει. Θα τελειώσει. Έτσι λέτε, πρόεδρε. Ναι, δεν πιστεύω να κάνετε χιούμορ τώρα. Το λέτε σοβαρά. Το πιστεύω. Είναι πολύ καλή, αλλά δεν σημαίνει επειδή λέγεται γεννηματά ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας παράταξης. Το βάρος δηλαδή διατήρησης. Εδώ θέλει το ΠΑΣΟΚ σήμερα θέλει ένα βάρος διατήρησης. Ποιος θα μπορούσε, ο Βενιζέλος δηλαδή. Ο Βενιζέλος έχει κάψει και αυτό στο χαρτί του με εκείνα τα πρόωρα να γίνει αρχηγός. Ναι. Έχει δημιουργήσει την εικόνα. Συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία του κάνει καλό του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος δεν θα είναι, πιστεύω, με το ΠΑΣΟΚ την άλλη φορά υποψήφιος. Α, ναι. Πού θα πάει. Γιατί στις ομιλίες. Μήπως πάει, πάει με τον Κυριάκο. Στις ομιλίες που κάνει στο ΕΚΙΚΛΟΣ. Ναι, ναι. Ούτε γεννήματα ήταν μέσα, ούτε η σκληρή τη. Σημίτη ήταν, ναι. Ήταν όμω ο Σημίτη μέσα, είπατε. Ο Σημίτη, τι είναι ο Σημίτη. Ο Σημίτη τώρα ο είναι, είναι γέρος. Ο άνθρωπο πίσω από, λέει, από τι κουρτίνε που κινεί τα νήματα. Το πιστεύετε. Έτσι πιστεύω. Έτσι λέει ο κόσμο. Έτσι ξελέγει. Εγώ είδα ένα ηλικιωμένο άτομο. Εγώ είδα ότι καθόταν. Μήπω λίγο... τον υποτιμάτε λίγο τον κύριο Σημίτη. Όχι. Γιατί... Αλλά δεν τον υπερτιμώ. Πιστεύετε ότι τα παράτησε, δηλαδή έχει παρατήσει δηλαδή, τι οποίε. Μπορεί να κινεί νήματα ο Σημίτη. Οι σχέσεις του με Γερμανία, πολλά δηλαδή, με το κατεστημένο εδώ. Ανδρώθηκαν, μα οι Γερμανοί πιστεύετε, επιχειρηματίες, οι Γερμανοί πιστεύετε ότι. Πρόεδρε, ανδρώθηκαν μεγάλοι επιχειρηματίες επισημίτη. Όταν έπιανε 45. Ναι, ναι, όταν ήταν πρωθυπουργός. Ναι, τώρα τι. Ποιο έστησε τη διαπλοκή στην Ελλάδα, λένε. Ναι, τώρα τι είναι όμως ο Σημίτης. Η διαπλοκή, ναι. Όταν είσαι ισχυρός, σε λογαριάζει. Όταν είσαι ένα μηδέν, τι να σε λογαριάσει. Είναι μηδέν λοιπόν ο Σημίτης, αυτό λέτε. Έτσι, χωρίς αντίβαση. Άρα λοιπόν μας είπατε Θεοδωράκη. Όταν πιάνει το ΠΑΣΟΚ ένα 4%, τι είναι ο Σημίτης. Ναι. Όλα μαζί είναι 4%. Μήπως αυτοί λοξοκοιτάνε λίγο και προς τη Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό πιστεύω εγώ. Το πιστεύετε αυτό. Αυτό πιστεύω για τον. Γιατί και κάποιες δικές μου πληροφορίες λένε ότι. Αν δει ο Βενιζέλος ότι δεν μπαίνει στη Βουλή, ότι είναι γύρω στο 3 μόνο όρια και πάει τίνει να μην μπει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, ναι, ναι. Πιστεύω ότι θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας. Mm. Βγάζετε και ειδήσεις. Δεν είναι βλάκας δηλαδή να κάτσει σε ένα ΠΑΣΟΚ που δεν θα μπει μέσα. Και μας λέτε ότι γίνεται πολιτικός γάμος ΠΑΣΟΚ ποταμιού για να διασωθούν γεννηματά Θεοδωράκης. Εσείς τι πιστεύετε, αγαπούν την αγάπησανε. Την κεντροαριστερά. Ναι, γιατί αν την αγαπούσαν, θα την αγαπούσαν και από πρόπερση. Ναι. Έτσι, συγγνώμη, αν είσαι δημοκράτης, δεν θα γίνεις από φέτος. Πρόεδρε, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Και λυπάμαι που πάω σε διαφημίσεις, έχει πολύ ωραία ροή η κουβέντα. Θα επανέλθει. Το ενδιαφέρον δεν είναι. Φίλες και φίλοι, 2 λεπτά διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τον κύριο Λεβέντη. Φίλες και φίλοι, πραγματικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευαισθησία που δείχνετε. Είναι για το θέμα, Πρόεδρε. Του Σταμάτη. Με το φίλο μας το Σταμάτη που ξεκίνησε έτσι την εκπομπή με την συγκλονιστική επιστολή που έστειλε. Έχετε στείλει πάρα πολλά email. Φίλοι μου που γνωρίζουν το κινητό μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο κινητό. Με διάθεση στήριξη. Βεβαίως. Με διάθεση στήριξη. Θα απαντήσω σε όλο τον κόσμο και θα τους φέρω σε επαφή απευθείας με τον άνθρωπο αυτό και ό,τι μπορούν να βοηθήσουν. Βέβαια δεν είναι λύση αυτό. Όχι, δεν είναι λύση. Γιατί σταμάτηδες μπορεί να είναι σήμερα 500.000. Και πολύ και περισσότεροι. Και με το να σώσουμε έναν. Ναι. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Αυτό λέω. Πολιτική λύση να έχει το λύνει το πρόβλημα. Πρόεδρε, θέλω δύο θέματα να... σε δύο θέματα να εστιάσουμε.
Στο πρώτο, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ακούμε εμείς οι πολίτες, διαβάζουμε, ακούμε στις τηλεοράσεις κτλ. Σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Και θέλω να πείτε στον κόσμο, εάν πιστεύετε, Πρόεδρε, ότι υπάρχει περίπτωση να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Ξέρετε, εγώ πρότεινα κυβέρνηση ευρέως πέλματος. Ναι. Σας το είπα την άλλη φορά. Πέλματος, ναι. Και δεν το έκανα για να πέσει ο Τσίπρας. Γιατί εγώ σαν Ένωση Κεντρών δεν θα έχω κανένα κέρδος αν πέσει ο Τσίπρας και έρθει ο Μητσοτάκης, ας πούμε. Mm-hmm. Εγώ να έρθω δεν είμαι ακόμη. Εγώ μπορώ να πάρω ένα 8, 10, 12, ξέρω εγώ. Έτσι, να γίνει τρίτο κόμμα Ένωση Κεντρών. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω δυνατότητες για περισσότερο. Mm-hmm. Ένα κόμμα που μόλις πριν 6 μήνες μπήκε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να γίνει πρώτο, mm-hmm. ούτε δεύτερο. Mm-hmm. Επομένως, κέρδος να φύγει ένας δεν έχω, ναι, για να έρθει ένας άλλος. Απλά, αν φτιάναμε μια κυβέρνηση με 250 έδρες, mm-hmm. μια μεγάλη κυβέρνηση, όπως στη Γερμανία που έχουν, mm-hmm. στο το μεγάλο συνασπισμό, πιστεύω, ναι, ναι, ότι τότε θα αρχίσαν να έρχονται επενδυτές. Μάλιστα. Δηλαδή, ένας έχει λεφτά να φέρει και σου λέει τώρα εκεί, αν τα πάω στην Ελλάδα και σε 3 μήνες πέσει η κυβέρνηση, τα χάσα. Ναι. Αν όχι όλα, θα χάσω τα μισά. Δεν, mm-hmm. θα χάσει την αξία η επένδυση. Ενώ αν έχουμε μια κυβέρνηση με 240 βουλευτές, δεν θα το πει αυτό, θα έρθει. Ναι. Θα έρθει η επένδυση. Mm-hmm. Και νομίζω ο λόγος που για 6 χρόνια δεν έχει έρθει κουνούπι. Ότι υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα. Ναι, ναι, ναι. Και ρευστό πολιτικό σκηνικό. Και οι σκνείς πλειοψηφίες. Μάλιστα. Δεδηλωμένοι. Mm-hmm. Ευάλωτοι. Mm-hmm. Αυτό. Και γι' αυτό βγήκα και στεντορίως υπερασπίστηκα την άποψη της οικουμενικής, ας πούμε. Ναι. Βλέπετε να μας πηγαίνει ο Πρωθυπουργός τώρα σε πρόωρες εκλογές. Υπάρχει λόγος να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Λένε διάφοροι ότι κάτι μας κρύβουν σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Από τη μία μας λένε ότι η διαπραγμάτευση πάει καλά και από την άλλη είδαμε τον Πρωθυπουργό να φεύγει και να πηγαίνει. Είδε τον Ολάντ, βεβαίως. Τα νέα που έχω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά η συνάντηση με τον Ολάντ. Ότι υπάρχει εκτίμηση ότι θα τελειώσει πολύ γρήγορα η αξιολόγηση. Αυτή η συνάντηση αλλά είναι. Θα γίνει σαλαμοειδής. Θα γίνει σαλαμοειδής. Δηλαδή δεν θα πάρουμε 5,5. Ναι. Επειδή η συμφωνία είναι ημιτελής, mm-hmm. θα μας δώσουν 1,5 δις. Για να μας έχουν όλο στο. Στο χέρι τους. Ναι. Να μας έχουν στο χέρι, ναι, τους. Ναι. Θα πάει λοιπόν άλλους 3 μήνες για τη δεύτερη δόση. Mm. Και θα φτάσουμε γύρω στο Νοέμβριο για την τρίτη δόση και εκεί νομίζω ότι θα πέσει η κυβέρνηση. Γιατί στο μεταξύ δεν θα έχει έρθει κανείς επενδυτής. Να σας ρωτήσω κάτι. Και ξέρετε, χωρίς, ναι, επενδυτή, ναι, και ο Ιησούς Χριστός να γινόταν πρωθυπουργός, θα έπεφτε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι από ανικανότητα πέφτει ο Τσίπρας. Mm-hmm. Όπως και χθες είπα και ένα άλλο εκεί στο Λίδρα. Ναι, ναι. Ότι είπε ένα ψέμα μεγάλο η Νέα Δημοκρατία. Έλεγε ότι αν δεν τους έριχνε ο Τσίπρας. Ναι. Τότε με τον πρόεδρο, mm-hmm. κοντεύανε να βγάλουν τη χώρα από το μνημόνιο. Αυτό, mm-hmm. υπερασπίστηκε η Μπακογιάννη, ήταν και άλλοι εκεί. Mm-hmm. Χατζηδάκης και υπερασπίστηκαν την άποψη ότι αν δεν τους ρίχνανε, θα είχαμε τελειώσει. Μάλιστα. Και λέω, δεν είναι ανέντιμο να ισχυρίζεστε ότι θα βγαίναμε από τα μνημόνια χωρίς να έρθει ούτε ένας επενδυτής. Ένα ευρώ στη χώρα. Αυτό λέτε. Πώς τολμήσατε και είπατε τέτοιο ψέμα. Και μου γύρισαν, αυτά κάνουν και γυρίζουν τη μούρη τους και δεν με χαιρετάνε. Ποιοι δεν σας χαιρετάνε, οι Νεοδημοκράτες? Όταν κατηγορώ τους Νεοδημοκράτες δεν με χαιρετάνε, με κοιτάνε αλλού. Αλήθεια. Το κάνουν και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Έχετε γίνει. Όταν δηλαδή ψέγω κάποιον. Ναι. Τους ενοχλεί η κριτική. Ναι. Τους ενοχλεί και η κριτική. Κάνουν ότι. Άρα εκλογές. Ενώ όταν πω κάτι υπέρ τους, λέω χάρη, ας πούμε. Αλλάζει το κλίμα. Χαρά μεγάλη. Έτσι είναι αυτά. Άρα εκλογές πρόωρες δεν βλέπετε κοντά. Όχι. Δηλαδή το 16 δεν βλέπετε εκλογές. Μπορεί να βλέπω στο τέλος. Στο τέλος του 16. Στο τέλος για να γίνει και με σταυρό. Mm-hmm. Διότι αν γίνουν οι εκλογές μέχρι τον το 18 μήνο είναι με λίστα. Με λίστα, ναι. Για να έχουμε σταυρό. Είναι άδικο να γίνονται με λίστα. Mm-hmm. Ξέρετε γιατί. Γιατί έρχεται σε μεγάλη δυσκολία ο κάθε αρχηγός. Δεν δουλεύουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή από τους 400 βουλευτές δουλεύουν μόνο όσοι υπολογίζουν ότι η έδρα είναι σίγουρη. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Με την οικονομία πώς τα βλέπετε τα πράγματα γενικώς? Εάν ας πούμε ότι τελειώνει η αξιολόγηση, πώς βλέπετε? Δεν θα τελειώσει, σας λέω, σαλαμοειδώς. Θα πάμε σαλαμοειδώς, ναι, με το χρέος τι θα γίνει, με το δημόσιο χρέος τι θα γίνει? Δεν πρόκειται να χαρίσουν ούτε ένα ευρώ. Απλά θα μετακυλήσουν
Τα ομόλογα θα γίνει μετακίνηση. Πιο πέρα. Αυτό. Δηλαδή, αν λύγει φέτος ένα ομόλογο 8 δις, θα πληρώσουμε μόνο τα 2. Τα 6 θα τα πληρώσουμε σε 20 χρόνια. Στο μέλλον. Mm. Κούρεμα, αυτό που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για κούρεμα κτλ. Δεν το βλέπετε. Ακούστε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκ του κανονισμού του, δεν μπορεί να κουρέψει ούτε ένα ευρώ. Στα δικά του κεφαλαία. Δεν λέει για τα δικά του κεφαλαία. Προσέξτε. Λέει για τα δάνεια των αλωνών. Μα είναι εύκολο να δανείσουμε δυο μας κάποιον και επειδή εσύ δεν μπορείς να του χαρίσεις ούτε ένα ευρώ, να τα χαρίσω όλα εγώ. Είναι εύκολο. Ναι. Έτσι, ναι. Και εσύ αν είσαι ένα διεθνής νομισματικό ταμείο, θα λέγεις στους Ευρωπαίους, δώστε τα. Αλλά οι Ευρωπαίοι τι έχουν κάνει για να προλάβουν. Γιατί ξέρανε που θα καταλήξει το θέμα της Ελλάδας. Το έχουν βάλει στη σύμβαση. Ναι. Όχι. Τι. Ότι λένε ότι είναι παράνομο. Έχουν πάρει κράτος-κράτος. Κράτος-κράτος. Τα ομόλογα και θέλουν κοινοβούλια. Έγκριση των κοινοβουλίων. Ναι. Και σας λέω, ούτε η Μέρκελ δεν μπορεί στη Γερμανία να περάσει από τη Βουλή. Κούρεμα. Ένα ευρώ κούρεμα. Ένα ευρώ κούρεμα. Σας λέω, εγώ που γνωρίζω από η Γερμανία, δεν μπορεί να περάσει η Μέρκελ ούτε ένα. Γιατί κινδυνεύει και από φασίστες. Κινδυνεύει από πολλά πράγματα. Μάλιστα. Άρα για το χρέος βλέπετε μόνο επιμηκύνσεις. Επιμηκύνσεις που δεν θεωρείται ασήμαντες. Όχι, βεβαίως. Χαμηλά επιτόκια πιθανώς. Περίοδο μηδαμινά. Μηδαμινά επιτόκια. Περίοδο χάριτος. 0,3, μπορεί να φτάσουν τόσο εκεί. Κάτω. Ναι. Περίοδο χάριτος το 100% των δανείων για κάποια χρόνια. Πρώτο το δεκαετία νομίζω θα είναι, πολύ μικρό. Αυτό θα βοηθήσει πολύ. Και ή θα πούνε το εξής. Επί του πλεονάσματός σου, το 1/3 να δίνεις το χρέος. Και τα 2/3 να τα επενδύσει εντός Ελλάδος για ανάπτυξη. Θα μπει ρήτρα ανάπτυξη. Ρήτρα ανάπτυξη. Ναι. Σας ενόχλησε ότι κάποιοι ακούσανε τις συνομιλίες του Τόμψεν με τη Βελκουλέσκου και μετά είχαμε δημοσιοποίηση αυτών των συνομιλιών. Με ενόχλησε λίγο γιατί κατηγορήθηκε η χώρα. Μα γιατί η χώρα το έκανε αυτό. Κανείς δεν. Έτσι έγραψε ο ξένος τύπος. Καλά, ότι το έκανε η ΑΕΠ. Τώρα ο ξένος τύπος, όπως ξέρετε, πρόεδρε, εδώ όλοι παρακολουθούν όλους. Ναι, οι Γερμανοί παρακολουθούν τους Αμερικάνους, οι Αμερικάνοι παρακολουθούν τους Γερμανούς. Ξέρετε γιατί ενοχοποιηθήκαμε. Ναι. Γιατί βγήκε αμέσως ο Τσίπρας και είπε μπορούμε χωρίς Δέλτα Νητά. Βγήκε ο Παπάς, βγήκαν 5-6 υπουργοί και είχαν έτοιμη επιχειρηματολογία ότι φταίει το Δέλτα Νητά. Μπορούμε μόνο με Ευρωπαίους, δεν χρειαζόμεθα. Μάλιστα. Αυτό μας ενοχοποίησε λίγο. Δηλαδή, ποιος είχε συμφέρον να κάνει αυτή την υποκλοπή. Ναι. Αυτός που είχε και έτοιμο κάποιο επιχείρημα. Ναι. Λέτε ότι ήταν υπέρ της κυβέρνησης. Ναι. Λειτουργήσε υπέρ της κυβέρνησης. Λειτουργήσε ως ένα χαρτί της κυβέρνησης να διώξει το Δέλτα Νητά. Γίνεται χαμός και με τα μηνύματα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πριν ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα παρακαλέσω να ξεκινήσουμε να ρωτάει ο κόσμος ό,τι θέλει τον πρώτο, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλω να σας ρωτήσουν. Καλά, ναι. Και νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία οι ερωτήσεις που θα σας κάνει ο κάθε τηλεθεατής μας. Σας είπα, υπήρξα ο πρώτος που έβγαλα τηλεθεατές. Κάποιοι βέβαια την εποχή εκείνη δεν το εσεβάστησαν και στους 50 που βγάζα κάθε βράδυ, γιατί έχω κάνει 3 ώρες. Υπήρχαν και ανάγωγοι και υπήρχαν και 2-3 οι οποίοι κάνανε στην αρχή ότι μιλάγανε σοβαρά και στο τέλος εκτοξεύανε μια ύβρη πριν προλάβεις. Καλά, ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Είχαμε τέτοια φαινόμενα. Σε λίγο έχουμε την προκήρυξη των τηλεοπτικών αδειών. Εσείς είχατε και κανάλι, όχι μόνο κανάλι, λειτουργήσατε και σαν δημοσιογραφικά. Ναι. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα πολύ καλά άρθρα που γράφατε στην Αυριανή. Στην Αυριανή. Γράφατε και στην Κυριακάτικη Αυριανή, θυμάμαι τότε. Γράφατε με επιτυχία άρθρα επί μακρό διάστημα. Ναι. Άρα έχετε κι εσείς μία δημοσιογραφία. Μία πείρα. Κατά τη γνώμη σας, κάνει καλά η κυβέρνηση που δίνει μόνο 4 τηλεοπτικές άδειες ή έπρεπε να το αφήσετε 2 ελεύθερο? Τι γνώμη έχετε? Εγώ τι θα έκανα εγώ, θα σας πω τώρα. Τι θα έκανα? Τι θα κάνατε εσείς? Ναι. Εγώ θα έβαζα κάποιους κανόνες και θα έλεγα να ελέγχουμε αν πληρώνεις το ΙΚΑ σου, το αγγελιώσιμό σου, τον κόσμο αν πληρώνεις, δηλαδή τους εργαζομένους. Ναι. Το ΦΠΑ, το χράτος και ένα ενίκιο να έβαζα για τις συχνότητες. Ναι. Ένα ενίκιο, γιατί κατέχει συχνότητα κάθε στιγμή. Ναι, δημόσια περιουσία. Ναι. Για τους πανελλαδικής εμβελίας, ξέρω εγώ, να βάζα 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Για τους μικροτέρους σταθμούς, 200.000 ευρώ. Λέτε τώρα ενδεικτικά μερικούς αριθμούς. Ναι. Και όσοι δεν κατάφερναν να ανταποκριθούν σε αυτούς τους όρους, θα κλείναν από μόνοι τους. Γιατί η θέση τώρα να πάω εγώ στους 8 που λειτουργείτε, οι 2 μου αρέσουν και οι 4 δεν μου αρέσουν, είναι άχαρης. Ναι. Δηλαδή, πώς εγώ σαν υπουργός ή σαν πρωθυπουργός θα πάρω την απόφαση σε ένα τέτοιο βρωμερό τοπίο, γιατί είναι βρωμερό όντως,
Το τοπίο. Ποιο το τοπίο? Το τηλεοπτικό. Γιατί το λέτε? Γιατί έγινε με κλεμμένα του χρηματιστηρίου. Μην έχουμε αμφιβολίες πώς έγιναν τα κανάλια το 90. Τα ξέρετε. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο βρωμερό τοπίο, να πάω εγώ να διαλέξω από τους 8 τους 2. Ναι. Πώς θα τους διαλέξει, αφού λέει εδώ πέρα είναι ελεύθερος ο διαγωνισμός. Όποιος έχει τα περισσότερα, αυτό είναι το περισσότερα, μα λέει αρχίζει από 3. Και πού μπορεί να φτάσει, δηλαδή μπορώ εγώ 4, μπορεί ο άλλος μετά ένα 5, μπορεί ο άλλος θα πάει έτσι. Ή θα συνεννοηθούν μεταξύ τους και θα πούνε δώστε ένα. Κοιτάξτε, σε τέτοια ζητήματα που η μεγάλη σημασία παίζει η ηθική και η υποταγή στους νόμους, η πειθαρχία στους νόμους, ο διαγωνισμός μόνο με κριτήριο το χρήμα δεν μου πάει εμένα. Δεν σας ταιριάζει. Δηλαδή αν εσύ είσαι ο Λάτσης και δώσεις πιο πολλά από εδώ, ναι, θα πάρει ο Λάτσης ή εσύ θα πάρεις. Ναι. Μόνο το χρήμα παίζει ρόλο. Γιατί στο εξωτερικό, ας πούμε στην Ιταλία, για να πάρει ένα κανάλι άδεια, μετέχει μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο και η εκκλησία, μετέχει και ένα πανεπιστήμιο, μετέχουν δήμοι. Mm-hmm. Βάζουν δηλαδή πολυμετοχικό. Πολυμετοχικό. Ναι, για να μην κάνει ένας νταβατζής κουμάντο. Να είναι πολυμετοχικό. Άρα λένε... Δεν το βάλε ούτε έτσι. Παρά λέει, όποιος δώσει τα περισσότερα. Και εντωμεταξύ μπορεί να δώσει τα περισσότερα και να αρχίσει μετά να μην πληρώνει, να μην τηρεί τις υποχρεώσεις. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή να έχουμε κι άλλο πρόβλημα. Να διαλέξω από τους 8, τους 2, τους 3. Ναι. Και μετά αυτοί οι 3 να συνεχίσουν να παρανομούν. Οπότε εκτίθεται η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, η πολιτεία. Ευχαριστώ. Ενώ αν βάζαμε κάποιους όρους, λέω εγώ, στους οποίους να συμφωνούσαν όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Να βάλουμε όρους. Και δεν άντεχαν οι μισοί, θα τους λέγαμε κύριοι, δεν αντέξατε τους όρους. Μάλιστα. Κύριε Ευάγγελε από Καματερό, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Μία ερώτηση στον κύριο Πρόεδρο για να σας απαντήσει. Καλό κουράγιο. Θέλω να πω στον κύριο Πρόεδρο ότι είμαι 68 χρονών. Έχω δουλέψει, μάλλον έχω πληρώσει 76 χρόνια για το ελληνικό κράτος. Είμαι πολύτεκνος και έχω κάνει σε τρία ταμεία. Έχω πάει 3 χρόνια φαντάρος για το ελληνικό κράτος 3 φορές που με καλέσανε. Θεωρεί ότι πρέπει να πάρω μία σύνταξη των 1.000 ευρώ. Εγώ δεν είμαι τεμπέλης, δούλευα από τα 12 μου χρόνια μέχρι τα 68. Δεν βγήκα ούτε 50, ούτε 52, ούτε 58. Και πόσο παίρνετε τώρα, κύριο Πρόεδρο. Μπορούμε να ρωτήσουμε και εμείς, πόσο παίρνετε τώρα? Δεν παίρνω, τώρα βγήκα το καινούργιο τώρα. Χρόνο. Με τι υπολογιζόμενο τίμημα θα βγείτε? Δεν το ξέρω. Έχω κάνει... Πρώτων αλλαγών που κάνουν. Έχω κάνει 30 χρόνια, έχω ΙΚΑ 30 χρόνια, 21 χρόνια δημόσιο και 26 χρόνια ΤΕΒΕ. Μάλιστα. Και τι θέλετε να σας απαντήσουμε δηλαδή εμείς? Εσείς θέλω να μου απαντήσετε που βγαίνετε, γιατί σας συμπαθώ πάρα πολύ. Και βγαίνετε στα κανάλια και λέτε ότι αυτοί που παίρνουν 2 και 3 συντάξεις να παίρνουν 1.000 ευρώ. Είναι λογικό. 1.500 είπα. Πώς? 1.500 είπα. 1.500. Δηλαδή όσοι παίρνουν να... 3 συντάξεις, 2, ναι, να συγχωνεύονται εις μίαν. Ναι. Και ο αυτοί... λόγος γιατί να συγχωνεύεται εφόσον έχω πληρώσει 76 χρόνια. Γιατί είμαστε οι μόνοι... Μα πόσο χρόνο είστε, 76 χρόνια έχετε πληρώσει? Σε 76 χρόνια έχω πληρώσει. Είμαι 68, σας λέω. Και πώς έχω έχετε πληρώσει? Είχα διπλά ταμεία. Πλήρωνα ΤΕΒ 26 παράλληλα. Χρόνια. 26 χρόνια ΤΕΒ, 20 χρόνια δημόσιο, 21 και 30 χρόνια ΙΚΑ. Δεν καταλαβαίνετε ο λόγος που ζητώ μια μείωση και βάζω οροφή το 1500. Ότι καταλαβαίνω... είναι για να μπορέσω να δώσω και σε ανθρώπους σαν το Σταμάτη ένα βοήθημα. Ναι, λέτε να θέλω να σας κόψω. Ναι, δηλαδή... ο Σταμάτης μπορεί να μην είχε όρεξη να δουλέψει. Ναι, αλλά πρέπει να ζήσει όμως. Όχι, είχε ωραία. Ακόμη και τεμπέλης. Όχι, είχε, έκλεισε η εταιρεία που δούλευε. Προσεκτή. Το 2013 έκλεσε η εταιρεία. Μιλή, και δεν αναμετώχησε. Δεν μπόρεσε να βρει άλλη δουλειά. Να δεχθώ ότι είναι τεμπέλης. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι. Δεν είναι τεμπέλης. Λέω. Και εμένα με διώξανε το 1990 ο κύριος Μητσοτάκης από το Κέτρι με 5 παιδιά και ψάξα και βρήκα άλλη δουλειά. Ναι. Εγώ... Κύριε Ευάγγελε, ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε την απάντηση του Πρόεδρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να καταλάβει ο κύριος ότι και στην Αυστραλία που κόψαν τις συντάξεις των πλουσίων,
δικαιούνται να τις πάρουν, γιατί και αυτοί δούλεψαν. Ναι. Πλούσια... Είναι άδικο να κόβονται στις ναι. πρόεδρε. Ναι. Είναι άδικο, ναι. διότι λεπτά, γιατί όμως το ο κάνουμε. Κόσμος τα έχει πληρώσει. Γιατί όλοι. Όμως το κάνουμε. Ναι. Για να ζήσουν οι πολύ φτωχοί που κινδυνεύουν ή να έχουμε κοινωνική έκρηξη αν τους αγνοήσουμε. Ναι. Ή να έχουμε επαναστάσεις. Γιατί δεν αμφιβάλλετε. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Ποιος είναι ο τρόπος. Να γεννήσω λεφτά. Να γίνει μια φορολόγηση αυστηρή στους πάρα πολύ πλούσιους. Να γίνει μια κοιτάστε, πιο δίκαιη φορολόγηση. Όσα και να πάρουμε. Δηλαδή πάντα εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι. Πάντα την πληρώνει ο συνήθις ύποπτος. Ναι, ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Αυτοί την πληρώνουν πάντα. Όμως όταν λέμε τώρα ότι φτωχοί και άνεργοι είναι σχεδόν 30%. Παραπάνω είναι τώρα. Ναι, λέω, τώρα ξέρετε ότι ένα στα τέσσερα σπίτια ζουν με μία σύνταξη. Ναι, λέω λοιπόν ότι όταν έχουμε τόσους πολλούς φτωχούς, πόσο μπορώ να φορολογήσω τους πλούσιους. Και αυτό είναι μύθος ότι και όλα τα λεφτά των πλουσίων να τα κατάσχω θα τελειώσουν. Δεν είπα να κατάσχετε όλα τα λεφτά. Όχι, λέω στην ακραία περίπτωση που φέρναμε κομμουνισμό, λέμε. Και κάναμε κατάσχεση του πλούτου όλων. Ναι. Πόσο καιρό μπορούσαμε να ταΐζαμε τους φτωχούς κατά την άποψή σας, επάπειρον. Δεν γίνεται επάπειρον. Άρα πρέπει λογικά πράγματα να σκεπτόμεθα. Να γίνονται λογικά πράγματα. Ναι, ναι. Και κυρίως να πολεμηθεί η ανεργία. Μπορεί να πολεμηθεί η ανεργία. Η ανεργία πώς μπορεί να πολεμηθεί. Αν γίνει αυτή η κυβέρνηση με 240 έδρες που σας είπα. Ναι. Η μεγάλη και αρχίζουν κυβέρνηση. Και έρθουν οι επενδύσεις. Επενδύσεις. Άλλος δεν θα φοβηθεί μην πέσει η κυβέρνηση να χάσει τα λεφτά. Έχω πολύ κόσμο να σας ρωτήσει. Ναι. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Δηλαδή η αγωνία μου για τους ανέργους με κάνει να. Υποδεικνύω αυτή την κυβέρνηση. Και σας είπα δεν θέλω να ρίξω τον Τσίπρα. Άλλωστε του είπα του Τσίπρα και μες στη Βουλή ότι αν γίνει αυτή η κυβέρνηση μεγάλη και εσύ είσαι καλός γιατί θα είναι και γενναιότητα να έχει παραιτηθεί χάρη μιας γενικότερης άλλης διακυβέρνησης, έχεις χρόνια να γίνεις πρωθυπουργός. Γιατί είναι από μένα όταν ήμουν στον πατέρα του 75 του τότε Τσίπρα. Γεννήθηκε του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Εσύ συνεργαζόσασταν με τον πατέρα του. Ναι. Μάλιστα. Δούλεψα μαζί όταν πρωτοβγήκα από το Πολυτεχνείο. Τότε γεννήθηκε ο Αλέξιο Τσίπρα. Ναι. Άρα έχει 5 χρόνια, 10, 15, 20 να φτάσει εμένα. Πάντως του ταχώνεται πολύ το Τσίπρα. Λέω όμως αλήθειες. Εγώ είμαι ένας εξής. Όταν είσαι δίκαιος και δείχνεις ότι κάνεις κάτι για την πατρίδα, μπορείς να μιλάς σκληρά. Ενώ στην αρχή πιστεύαμε, καταλαβαίναμε ότι πάτε για συνεργασία, πάτε για σύσφιξη σχέσεων. Πήγαινα να τον πείσω να κάνει το σωστό, κύριε Μίλια. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ έχω έναν τρόπο. Και αν γίνουμε, δηλαδή ξεκινήσουμε μια συνεργασία. Δεν θα σε κοντράρω αμέσως. Θα προσπαθήσω με το καλό πρώτα. Να υπάρξει συνεννόηση. Βέβαια. Γιατί είμαι υπέρ του διαλόγου. Είμαι κεντρός. Πάμε στην Πάτρα. Ναι, ναι, πάμε στην Πάτρα. Στον κύριο Ανδρέα από Πάτρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαρητήρια και για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ήθελα... Μία ερώτηση στον πρόεδρο. Μία ερώτηση. Μάλιστα. Απλώς ήθελα να κάνω μια αναδρομή και μπαίνω κατευθείαν στην ερώτηση. Μην αργήσετε πολύ, γιατί έχουμε πολύ κόσμο όχι, για να προλάβουν να ρωτήσουν πολύ. Μάλιστα, μάλιστα. Ο κύριος Πρόεδρος είχε δηλώσει σε μια προεκλογική του ομιλία στις 4 Σεπτεμβρίου του 2015 στην Πάτρα ότι είχε κάποιες πληροφορίες ότι κάποιοι από το Κολωνάκι ετοιμάζουν μια τετρακομματική κυβέρνηση με επικεφαλή τον κύριο Προβόπουλο. Αυτό έλεγε ότι θα επιτευχθεί γύρω στο Δεκέμβρη του 2015 με Γενάρη του 2016. Αυτή η δήλωση λέχθηκε, κατά τη γνώμη μου, υπονοώντας ότι διαδραματίζονται κάποιες παρασκηνιακές εξελίξεις στην πολιτική. Όμως στις 18 Φεβρουαρίου του 2016 είχε κάνει άλλη μία δήλωση στο Real FM στον κύριο Χατζηνικολάου ότι απάντησε μάλλον στην ερώτηση ποιος θα ήταν ο κατάλληλος πρωθυπουργός για την οικουμενική. Και απάντησε ότι είναι ο κ. Προβόπουλος. Στην ερώτηση όμως, εάν ο κ. Προβόπουλος θα δεχθεί μια τέτοια πρόταση, να γίνει πρωθυπουργός σε μια τέτοια κυβέρνηση, απάντησε ο κ. Λεβέντης ότι έχω πληροφορίες ότι είναι έτοιμος. Τώρα, από τα παραπάνω αυτά συνάγεται μια ερώτηση. Υπάρχει κάποιο παρασκήνιο που αφορά την δημιουργία της οικουμενικής κυβέρνησης. Κανένα ευχαριστούμε πολύ κύριε Ανδρέα, θα ακούσετε την απάντηση του πρόεδρου τώρα. Κανένα πολύ. Απολύτως παρασκήνιο. Η αίσθησή μου ότι μια τέτοια κυβέρνηση με Προβόπουλο θα έφερνε επενδύσεις. Με τώρα Προβόπουλο. Γιατί Προβόπουλο, ναι. Θα σας πω γιατί, γιατί? Προβόπουλο. Γιατί το 9. Τεχνοκράτης πρωθυπουργός. Ακούστε, ακούστε. Ναι. Γιατί όχι, και η πολιτική τους βλέπουμε. Τι είναι και η πολιτική. Συγγνώμη, άμα είναι πολιτικός, είστε ήσυχος.
Ναι. Δεν νομίζω, κύριε. Δεν είναι όλοι άχρηστοι πολιτικοί παντός. Δείχτε μου τον χρήσιμο. Τον χρήσιμο που όταν αναλάβει θα είμαστε στα κρεβάτια μας ίσχυροι. Δεν έχω τη λύση εγώ να σας την πω τώρα. Ναι, αλλά υπάρχουν και πολιτικοί έντιμοι οι οποίοι προσπαθήσαν. Πάντως την τελευταία 30 ετία όλοι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Ναι. Λέω λοιπόν τον τεχνοκράτη, γιατί τον αναζητώ εγώ σαν λεβέντης. Την οικονομία δεν πάμε να φτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι η οικονομία. Γιατί αν η οικονομία είναι διαλυμένη, ούτε η παιδεία θα πάρει φράγκο. Ναι, αλλά άμα βάλει τραπεζίτη, ο κύριος Προβόπουλος, συμπαθέστατο. Ναι, τον συμπαθώ πολύ και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία. Αυτός ήταν διοικητής Τραπέζης Ελλάδος. Αυτός δηλαδή. Πάθησα, έχει καλή επικοινωνία, συνεννοείται πολύ καλά με τον Σόιμπλε, με τον Ντράγκη. Α, τέτοιον δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλουμε. Για αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε. Αυτοί θέλουν την καταστροφή μας εδώ. Ο Σόιμπλε θέλει το καλό μας. Εσείς, Πρόεδρε, πιστεύετε ότι ο Σόιμπλε θέλει το καλό μας αυτή τη στιγμή? Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω θέλει να μας εξουθενώσει. Και θέλουν να έρθουν και να αγοράσουν την Ελλάδα. Να μας... Τσάμπα. Τσάμπα. Σε τιμές δηλαδή εξαθλιωτικές. Αυτό είναι το σχέδιο τους, πιστεύω εγώ. Να πάρουν την Ελλάδα. Να εξαθλιώσουν την Ελλάδα τελείως και την εξαθλιώνουν, άμα συνεχίσουν. Και δεν ανησυχούν για κοινωνικές εκρήξεις, νομίζετε, εδώ μέσα. Συγγνώμη, έχετε την εντύπωση ότι η Ευρώπη. Ναι. Εάν εδώ πέρα φτάσουμε στο απόλυτο. Έχουμε... Πιστεύετε, λέει, ο Σόιμπλε μας αγαπάει, θέλει το καλό μας, πιστεύετε εσείς? Αν το ήθελε το καλό μας. Α, το πάρουμε υποθετικά ότι θέλει το καλό μας. Για 6 χρόνια γιατί δεν μας βοηθάνε ουσιαστικά? Λεφτά... Να κάνουν μια παρέμβαση. Να κόψουν το χρέος. Να κόψουν 100 δισεκατομμύρια δεν το χρέος. Δεν έχουν αυτοί λαούς. Μα έχουν λαό. Έχουν να λαούς που παίρνουν δηλαδή και 600 Γερμανία, ευρώ. Πρόεδρε, το 1953 που κόψανε το χρέος μετά τον πόλεμο. Και εμείς συνενέσαμε και κόψανε το χρέος. Ήταν καλό για αυτούς. Γιατί δεν κάνουν το ίδιο και αυτοί τώρα? Επειδή είστε καλής πίστεως. Ναι, η Γερμανία δεν έχει και αυτή συνταξιούχους με 500 ευρώ. Έχει δυνατή οικονομία όμως τώρα. Έχει δυνατή οικονομία. Δηλαδή μπορεί να δώσει στους συνταξιούχους της 2.000 στον καθένα, νομίζετε? Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω να δώσει ένα χέρι βοήθεια στην Ελλάδα που υποφέρει. Όπως βοηθήθηκε και η Γερμανία που υπέφερε αυτό το 1953. Αυτό για την Ελλάδα είναι πρωτεύον. Για τους Γερμανούς, γιατί είναι πρωτεύον? Πρέπει να το δουν και αυτοί ανθρωπιστικά. Ως πρωτεύον. Αν θέλουν να βοηθήσουν πραγματικά. Αυτό είναι υπερβολή όμως. Πρόεδρε, κανείς δεν λέει, βλέπει του αλλονού το πρόβλημα ως πρωτεύον. Μα δεν βλέπετε τι κάνει η Ελλάδα σήμερα με τους πρόσφυγες? Μέσα στη φτώχεια μας, εμείς συμπονούμε τους πρόσφυγες. Που είναι φτωχοδιάβολοι. Δηλαδή, εμείς δεν φταίμε καθόλου. Για το ότι αυτή τη στιγμή φτωχεύει. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Φταίμε και εμείς ασφαλώς. Τότε ο Σόιμπλε σε τι μας φταίει? Που δεν μας τα δίνει, που δεν μας τα δίνει να εισκάσουμε. Μα μας έχει βγάλει τον αδόξαστο ο Σόιμπλε. Διαρκώς προσχήματα, διαρκώς προβλήματα. Τι μπορούσε να κάνει, συνεχίστε τα ελλείμματα? Όχι, συνεχίστε τα ελλείμματα. Καλά είναι τα μέτρα, τα οποιαδήποτε μέτρα, αλλά μέχρι ενός ορίου τα μέτρα. Δηλαδή εδώ πέρα έχει εξοντωθεί η ελληνική κοινωνία. Μα δεν πρέπει να σταματήσει. Μέχρι ενός ορίου. Μέχρι ενός ορίου, ποιο είναι αυτό το όριο? Τώρα δεν είμαι έτοιμος να σας πω ποιο είναι αυτό το όριο, αλλά να υπάρχει ανθρωπισμός στην πολιτική. Όχι να υπάρχει εξόντωση των πολιτών. Ξέρετε κάτι. Αν δεν φτάσουμε στο πλεώνασμα 3,5, θα έχουμε μνημόνιο για 20-30 χρόνια ακόμη. Πρόεδρε, εσείς που ξέρετε τα οικονομικά καλά και τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Εάν μας κόβανε το χρέος αυτή τη στιγμή, στο μισό. Δεν μπορούν, δεν είναι τα κοινοβούλια. Δεν μπορούν. Πηγαίνετε να περάσετε στη Φιλανδία. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Πώς θα μπορούσαν, το πιστεύετε αυτό? Μα το δουν ότου του λέει. Το δουν ότου το λέει αυτό το πράγμα. Μιλάει για το ότου του. Δηλαδή πότε το αγαπάμε? Όταν μας λέει κάτι υπέρ μας, το αγαπάμε. Και όταν είναι κατά μας, είναι παλιάνθρωποι. Φυσικά. Στο δούνου του που λέει να κοπεί το χρέος, πρέπει να είμαστε συμφωνούμε σε αυτό. Διότι να αυτό κοπεί είναι μια το λύση. Χρέος. Είναι μια λύση. Να κοπεί. Ξέρετε γιατί το λέει, σας το είπα προηγουμένως. Γιατί εκ του καταστατικού του το ίδιο δεν έχει δικαίωμα να κόψει ούτε ένα ευρώ. Για πάμε παρακάτω. Αλλά για το Σόιμπλε τώρα, λίγο να συζητήσουμε. Ξέρετε, εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω κατηγορίες κατά της Γερμανίας, αλλά άλλου είδους εγώ, γιατί έζησα εκεί. Οι κατηγορίες μου, ξέρεις, είναι ψυχροί. Είναι σαν μηχανές, δουλειά, μάμου, κακά και να είναι. Σαν ναι. Νοοτροπία. Ακούνε για τον ήλιο της Ελλάδος και είναι κομπλεξικοί. Ναι, έχουν κάποια... Έχουν τέτοια θέματα. Ναι, έχουν τέτοια θέματα. Κομπλεξικά πράγματα. Λοιπόν, αλλά πιστεύετε στα αλήθεια ότι ο Σόιμπλε μας στοχεύει για να πάρει φτηνά τη γη μας? Πιστεύω ότι αυτοί που είναι πίσω από το Σόιμπλε... Ποιοι? Ξέρω εγώ ποιοι είναι, τα συμφέροντα, τα μεγάλα. Αυτό είναι τελείως σενάριο. Δεν είναι έχετε σενάριο. Κανένα στοιχείο, έχετε κανένα στοιχείο. Πρόεδρε, εδώ πουλήσαν 14 αεροδρόμια η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στην Ξεφτύλα. Γιατί? Στην Ξεφτύλα. Γιατί? Μπαίνανε μέσα. Σας αρέσει, σας μπαίνανε μέσα. Συγγνώμη. Σαν πατριώτη, τα αεροδρόμια αυτά. 14 αεροδρόμια. Ναι, για πλάκα. Αλλά. Το λιμάνι είναι αυτά που δίνουν το λιμάνι. Και θα μας πάρουν και το Θεσσαλονίκη. Θα μας πάρουν τα τρένα. Θέλουν να πάρουν την ενέργεια. Θα τα πάρουν όλα. Όλα αυτά το ξέρετε ότι μπαίναμε μέσα. Εντάξει. Πώς έχουν ευθύνη οι πολιτικοί, αλλά πρέπει να υπάρξει άλλου είδους αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αν συνεχίσουν να είναι. Όχι με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Κύριε Λιάτσο, αν συνεχίσουν να είναι υπό δημόσιο έλεγχο,
εταιρείες που μπαίνουν μέσα δεν θα σωθούμε, ναι, δεν θα σωθούμε ποτέ. Ο Χριστός να έρθει εδώ να μας τα δίνει. Σωστός αυτό. Αλλά 14 δρόμοι σε 1,5 δις είναι ντροπή. Ναι, θα σας είναι πω, ντροπή. Ούτε εγώ συμφωνώ. Αλλά είναι και λύση να συνεχίζανε να είναι με έλλειμμα. Όχι. Εκεί λοιπόν πρέπει η πολιτική παρέμβαση να έχει αποτέλεσμα. Πας να απολύσεις έναν, συνασπίζονται όλοι. Συμφωνούμε απολύτως να έχει όμως η πολιτική παρέμβαση αποτέλεσμα. Νίκος, ναι. Ιωάννου από Ραφίνα. Ναι. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Λιάτσα, και στον αξιότιμο πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Κύριε πρόεδρε, καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ, γιατί θεωρώ ότι είσαι από τους ελάχιστους που παράγουν πολιτικό λόγο. Πολλοί ίσως να σας θεωρούν πολιτικά αφελή. Δεν πιστεύω ότι είστε πολιτικά αφελείς. Απέναντίας πιστεύω ότι έχετε εξακριβώς ή πού ακριβώς έγκυται η αδρανή σμάζα του συστήματος. Και έχετε αντιληφθεί ότι το σύστημα αυτό είναι πραγματικά πανίσχυρο. Θα σας υποβάλω ένα ερώτημα, το οποίο ξεκινάω ως εξής. Συμφωνώ εν μέρη με την... με το λόγο σας ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια οικουμενική κυβέρνηση Εβραίου πέλματος, όπως η Ομοσπονδιακή Γερμανία. Αντιληφθείτε όμως ότι η Ομοσπονδιακή Γερμανία έχει μια εθνικά κατευθυνόμενη πολιτική, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή τα κόμματα τα οποία αντιπροσωπεύονται στο Κοινοβούλιο δεν έχουν μια εθνικά προσανατολισμένη στρατηγική. Προσωπικά σαν Έλληνας, που μου θεωρώ τιμή μου που μου δίνετε το δικαίωμα να ομιλώ απευθείας μαζί σας, αποδέχομαι και ενστερνίζομαι μία παραδοχή, ότι στο νέο γεωπολιτικό και... Ελάτε στο ερώτημα, γιατί θα ξενυχτήσουμε έτσι. Το ερώτημα. Να είναι γρήγορο και καθαρό ερώτημα για να απαντάει ο πρόεδρος. Το ερώτημα είναι το εξής. Ναι. Θεωρώ, αγαπητέ κύριε πρόεδρε, ότι η σημερινή ποδηγετούμενη Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη γερμανική ομοσπονδιακή δημοκρατία ποντάρει την επιβίωσή της μέσα σε ένα νέο δημιουργούμενο πολικό κόσμο, στη λιλερασία της Ελλάδος και στη γενοκτονία του ελληνικού λαού. Ευχαριστούμε πολύ. Ενδεχομένως αυτό να μην το συμμερίζεστε. Πώς το σχολιάζετε? Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ιωάννου. Καλό σας βράδυ, πρόεδρε. Αυτό περίπου συμπίπτει με την άποψη που διατυπώσατε εσείς. Αυτό. Συμφωνώ με τον κύριο Ιωάννου. Ότι πάνε να φτηνίνουν τα οικόπεδα εδώ για να τα πάρουν τσάμπα. Ναι. Όπως λέτε. Ναι, είναι φανερό, ολοφάνερο αυτό. Νομίζω. Είναι ολοφάνερο. Έτσι πιστεύω εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος. Και θα πάρει ο Σόιμπλε οικόπεδα εδώ. Όχι ο Σόιμπλε προσωπικά. Ποιος? Οι διάφοροι όμιλοι, επιχειρηματικοί, τα συμφέροντα τα μεγάλα. Τα hedge funds, αυτά τα funds που θα έρθουν και θα αγοράσουν τα δάνεια. Ναι. Να σας το πω διαφορετικά. Εγώ έχω δάνειο. Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει. Ναι. Όλοι έχουμε από ένα δάνειο. Θα αγοράσουν από τις τράπεζες στο 20% της αξίας τα δάνεια. Αυτό τι είναι? Είναι κανονικό πράγμα αυτό? Συγγνώμη, τα εκείνητα έχουν χάσει το 60% της αξίας τουλάχιστον. Δεν το ξέρω. Σε όλες τις ζώνες της χώρας, ναι. Στα τουριστικά μέρη, δεν νομίζω. Όταν ακούσω ότι Τριάρη κάνει 7.000 και 8 στην Κυψέλη. Στα τουριστικά... Τριάρη στην Κυψέλη κάνει 8.000. Ναι. Καλά, τώρα πάμε στο ακραίο. 150. Πάμε στο ακραίο. Αλλά στα ωραία νησιά μας δεν έχουν πέσει πάρα πολύ οι τιμές, για παράδειγμα. Στα ωραία νησιά μας. Γιατί υπάρχουν κάποιοι τρελοί και πάνε και τα αγοράζουν οι ηθοποιοί. Είναι συγκεκριμένο ο λόγος που διατηρούνται κάποια των ακινήτων. Μόνο τα παραλιακά. Εσείς πρόεδρε με τα hedge funds και με αυτή τη λογική που θα έρθουν να τα πάρουν τα κοράκια, τα λεγόμενα, έτσι τα λέει ο ελληνικός λαός. Τα κοράκια να πάρουν δηλαδή τα δάνεια στο 20% της αξίας του, το βρίσκεται κανονικό πράγμα? Και αν είναι έτσι, γιατί όχι, δεν μου λέει εμένα η τράπεζα, έλα εσύ πάρ' το ελληνικό δάνειο στο 20% ή και στο 25%. Θα σας πω ποια είναι η άποψη Ένωσης Κεντρών. Ναι. Για την πρώτη κατοικία, να μην επιτραπεί ούτε να πουληθεί, ούτε να διοχετευτεί σε φανς, τέτοια όπως τα είπατε, να μην διοχετευτεί. Για την πρώτη κατοικία, στα στεγαστικά. Όμως, ναι, ναι. Μόνο για αυτούς που είναι σε αδυναμία λόγω ανεργίας. Βλέπω όντως λόγω ανεργίας δεν έχουν εισοδήματα. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται. Ναι. Απλά προσπαθώ και να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Σας τα λέω όλα μαζί εγώ. Το συνειρμό μου. Παρακαλώ. Λοιπόν, και λέω ότι όσοι χάσαν τη δουλειά τους θέλουν να προστατευτούν. Η πρώτη κατοικία γενικώς θέλουν να προστατευτεί. Θέλουν να προστατευτεί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, το να έχεις 2 και 3 σπίτια και να μην πληρώνεις κανένα. Όχι αυτό. Αν έχεις λεφτά πάντα. Ναι, όχι, και να μην έχεις λεφτά. Λέτε τον κακοπληρωτή. Πήρες 3 σπίτια. Τον επαγγελματία κακοπληρωτή. Πήγες στην καλή εποχή γιατί είχες διπλές συντάξεις. Και πήρες 3 σπίτια.
και τα τρία να τα κρατήσω αυτού. Αλλά αυτό είναι το η μειοψηφία, βέβαια. Εγώ μιλάω για τη μεγάλη. Έστω και τη μειοψηφία να πούμε ότι. Καλά, αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Την πρώτη κατοικία να συμφωνήσουμε, να προστατεύσουμε την κάτι. Την πρώτη κατοικία. Και να, το, αυτό να το οχυρώσουμε νομικά. Να μην κινδυνεύει ούτε έναντι Γερμανών, ούτε έναντι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι, αυτό λέω. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Γιατί αν πάμε να τα προστατεύσουμε όλα, θα χάσουμε στο τέλος όλα. Είμαι αυτή τη άποψη. Αλλά όσον τώρα αφορά για το Σόιμπλε, χωρίς να θέλω να τον στηρίξω. Βλέπω το επιχείρημα. Μια μακρινή συμπάθεια. Συμπάθεια ναι, βλέπω. Θα δείτε. Τον συμπαθείτε νομίζω. Αν είναι συμπάθεια. Ναι. Στην Ελλάδα δηλαδή έγινε μόνο αυτό να θέλουν. Γιατί δεν το κάνανε αυτό στην Ισπανία. Οι κακοί Γερμανοί, γιατί φαντάζομαι και στη Γερμανία θα τους ενδιέφερε να τα οικονομήσουν ναι. Οι όπισθεν του Σόιμπλε κρυπτόμενοι. Θα θέλανε και την Ιταλία. Παντού να... θέλουν. Παντού. Ναι, παντού. Παντού θέλουν. Ναι. Δηλαδή... Εμάς βρήκαν στην πιο αδύναμη θέση. Στην πιο αδύναμη δηλαδή, θέση. Δηλαδή μήπως κάνουμε ένα, δηλαδή, λάθος οπτικής την αδυναμία μας να κάνουμε μεταρρυθμίσεις ναι. Και να φτιάξουμε την οικονομία μας σωστά. Αυτό που λέει η Λαγκάρ. Ότι δεν έχουμε αναλάβει ως πολιτικός κόσμος εδώ τις ευθύνες μας. Τις στρέφουμε προς τον Σόιμπλε. Γιατί είναι, δεν μπορεί να απαντήσει, Γερμανός είναι, δεν θα κάτσει να κάνει διάλογο μαζί μας. Και να του πούμε εσύ ρε κλέφτη Σόιμπλε, εσύ ήρθες να μας τα ισοπεδώσεις όλα για να τα πάρετε οι φίλοι σου τσάμπα. Γιατί αν είχαν τέτοια αρπακτική διάθεση, κύριε Σόιμπλε. Με είπατε και Σόιμπλε. Συγγνώμη, κύριε Λάτσο. Θα το έκαναν και κάπου αλλού. Εδώ διάλεξαν, δηλαδή εδώ τελειώνει ο καπιταλισμός. Είμαστε τόσο πλούσια χώρα που οι ισχυροί της γης ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν «Την Ελλάδα αρπάχτε, αυτή έχει το χρήμα». Μάλιστα. Δεν είναι λίγο υπερβολή, δεν είναι μετάθεση της πραγματικότητας. Της πραγματικότητας, ναι, έτσι φοβάμαι. Εγώ σας είπα την αίσθησή μου και την... Γιατί επιμένουν όλοι οι ξένοι, κάντε μεταρρυθμίσεις. Ναι. Εδώ ένα έφορο. Για να πάρουν τα δανεικά του πίσω. Για να πάρουν τα δανεικά του πίσω. Ένα έφορο, ξέρετε τι που με εκμυστηρεύτηκε. Ναι. Εφοριακός. Ναι. Έφορο όμω. Όχι εφοριακό. Άλλο εφοριακό. Ναι, ναι, ναι. Έφορο. Που έχει την ευθύνη του καταστήματος. Τη εφορία. Ενό εκ του μεγαλύτερου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ναι. Μου είπε ότι δεν έχω κόσμο να κάνω ελέγχου. Κύριε Λεβέντη μου. Φέρτε μου από τη διαθεσιμότητα που φεύγουν από σε, από οπουδήποτε που τους βγάζετε σε διαθεσιμότητα, να είναι μόνο πανεπιστημιακής μορφώσεως. Φέρτε μου εδώ άλλα 50 άτομα. Θα τους μάθουν αυτοί που έχω να κάνουν τη λάτζα, δηλαδή τα ΦΠΑ, αυτά τα ούτως που μπορεί ένας αν είναι του γυμνασίου ή αν του πανεπιστημίου, μπορεί, ώστε αυτούς που έχω να τους στρέψω να ψάξουν τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Αλλά εδώ με αυτούς μόνο που έχω, που ούτε τους πολίτες δεν φτάνουν να δέχονται, πώς θα μαζέψω φόρους. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Το ακούσατε αυτό. Τα άκουσα πολύ καλά. Και ούτε αυτό δεν κάνουν. Ενώ ισχυρίζονται ότι κυνηγούν, αφήνουν τον έφορο. Και θέλω να μας πείτε μετά για με άδεια desks στα γραφεία του. Τώρα έχω ένα μήνυμα ναι. Που ήρθε από ένα φίλο μου, ναι. Το φίλο μου τον Πέτρο. Ναι. Εάν, αλλά δεν απαντήστε τώρα, απαντήστε μετά τις διαφημίσεις. Παρακαλώ. Εάν το φορολογικό σήμερα επιτρέπει επενδύσεις. Αυτό όχι βέβαια. Έτσι, αλλά δεν αυτό είναι... μας... Οι επενδύσεις δεν είναι μόνο λόγω φορολογικού, είναι λόγω της ευάλωτης κυβέρνησης. Λόγω της, λέτε, της πολιτικής ρευστότητας. Ναι, αν το 153 αυτό. Γίνει 240, θα δείτε τι ωραία. Λοιπόν, περιμένει ναι. Ο κύριος Γιάννης από το Περιστέρι, ο κύριος Δημήτρης Καριώτης από Βάρη. Μετά τις διαφημίσεις, 2 λεπτά, θα βγείτε να κάνετε τις ερωτήσεις στον πρόεδρο. Διαφημίσεις. Όσοι επικοινωνήσατε φίλες και φίλοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για να δώσετε βοήθεια στον κύριο Σταμάτη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αύριο και με email και με τηλέφωνα. Κυρία Γιολάντα Σταματοπούλου, αύριο θα επικοινωνήσουμε και θα σας φέρουμε σε επαφή με τον άνθρωπο αυτό. Να δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο της Contra News που θα βρουν οι τηλεθεατές μας το πρωί στα περίπτερα. Εάν φύγουμε εμείς και φύγει και η Αγγλία, διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκλογές Αλέξη. Εάν συνεχίσουν τους εκβιασμούς ή το κογλήφι, σε απόγνωση ο λαός δεν αντέχει άλλα βάρβαρα μέτρα, είναι το πρώτο θέμα. Σε περίπτωση κατά την οποία Αγγλία και Ελλάδα εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το λεγόμενο ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα πάει για διάλυση, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο γενικευμένης χρεοκοπίας.
γιατί οι ξένοι τοκογλύφοι θα πρέπει να σταματήσουν τους εκβιασμούς προς την Ελλάδα, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν περνάνε και το μόνο που καταφέρνουν είναι να ρίχνουν νερό στο μήλο της Λαγκάρντ, που επιδιώκει τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, ο Μάρτιν Σούλτς, που έγκαιρα έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο από τα διάφορα παιχνίδια που παίζονται, κάλωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να δώσουν όρκο. Πίστης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ενδεχόμενη έξοδος της Αγγλίας από την Ευρωζώνη, σε συνδυασμό με μια νέα κρίση χρέους στην Ελλάδα, θα προκαλούσε παγκόσμιο οικονομικό σεισμό. Άλλο θέμα, να μπλοκάρουν οι εισαγγελείς τα λεφτά που έχουν βγάλει έξω τα λαμόγια που έκλεβαν το Alter, και λέει τους υπευθύνους, σύμφωνα και με το παραπεμπτικό βούλευμα που έχει εκδοθεί, Κώστας Γιαννίκος, Κατερίνα Γιαννίκου, Θανάσης Αθανασούλης, Γιώργος Βαλσαμίδης. Πόσο Γεωργάκης μαγείρεψε το μνημόνιο στα όρθια με το Στροσκάν, μέσα σε μια κουζίνα στο Νταβός. Ανοίγει ο δρόμος για επενδυτικά έργα 5,6 δις από το πακέτο Γιούγκερ. Ο ΑΕΔ πρόγραμμα για 728 θέσεις απασχόλησης για ανέργους. Θερμό μήνυμα Ολάντη, η Γαλλία στηρίζει την Ελλάδα. Και το άρθρο της Contra News στην πρώτη σελίδα έχει τίτλο «Πάνω από 100 εκατομμύρια έχουν φάει τα λαμόγια στο Alter». Παρακαλείται ο Υπουργός Διαφάνειας κύριος Παπαγγελόπουλος να διατάξει έρευνα σε βάθος. Συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τη μεγάλη κλοπή στο Alter, για κάτι για το οποίο τονίζει και φωνάζει από το 2003 ο Γιώργος Κουρίς, ο οποίος έχει στείλει και επιστολή για βαθύ οικονομικό έλεγχο στο Alter και στον σημερινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, κύριε Πρόεδρε, που έχουμε. Θα πάμε αμέσως στην επόμενη γραμμή, θα πάμε στον κύριο Γιάννη από το Περιστέρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπορείτε να ρωτήσετε ένα ερώτημα σύντομο, παρακαλώ, στον κύριο Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε όλα αυτά που λέτε να μην σας πιστεύω, διότι με τις δύο ερωτήσεις μου που θα σας κάνω, θέλω να μου πείτε τη θέση σας καθαρά τώρα εδώ δημόσια. Πρώτον, γιατί δεν, ο μισθός που θα πληρωθούν οι βουλευτές σας και εσείς το επόμενο μήνα, γιατί δεν το καταθέτετε στο παρακαταθλητικό και δανείων υπέρ των φτωχών, αφού τόσο πολύ ενδιαφέρεστε για τους φτωχούς και τις δεύτερες συντάξεις, τα δικά σας λεφτά, γιατί δεν τα 3.500 που είπατε πριν, να τα καταθέσετε στο παρακαταθλητικό και δανείων? Αυτή είναι η πρώτη καλή πράξη που θα πιστέψω ότι κάτι έχετε στο μυαλό σας. Καλό. Αυτό είναι το ένα. Δεσμευτείτε δημόσια ότι μπορεί να το κάνετε. Το δύο τώρα. Γιατί επιμένετε από την πρώτη μέρα τόσο πολύ για την οικουμενική κυβέρνηση, που αυτό με κάνει να αμφιβάλλω για τη δημοκρατία που πιστεύετε, διότι πριν 5 μήνες είχαμε εκλογές, ψηφίσαμε. Όποιον ψηφίσαμε, εγώ δεν σας ψήφισα ποτέ και θα σας ψηφίσω αν με καλύψετε σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Λοιπόν, γιατί επιμένετε σε οικουμενική, αφού ξέρετε ότι 6 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει καμία επένδυση. Ο στόχος των δανειστών, που είστε υπέρ των δανειστών περισσότερο παρά υπέρ του λαού εσείς, είναι να μας αφομοιώσουν, να μας πάρουν όλη την υπερουσία, όλες τις δομές που έχουμε, να μας εξαθλιώσουν και να μας έχουν με 300 και 400 ευρώ το μήνα. Αν εσείς μπορεί να ζήσετε με 300 και 400 ευρώ το μήνα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άρα, η οικουμενική που λέτε, κύριε Πρόεδρε, και πέστε μου τώρα δημόσια, είναι κρύπτη πονηριά πίσω στο μυαλό σας. Διότι θέλετε να περάσετε όλα τα μέτρα, να ξεπουλήσετε όλη την περιουσία της Ελλάδος χωρίς πολιτικό κόστος. Και εσείς δεν πρέπει να το κάνετε που είστε καινούριος αυτό. Έπρεπε από την αρχή να είσαστε περισσότερο με το λαό και λιγότερο με τους Κύριε βαλιστάς. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Έχουν ενδιαφέρον και τα δύο ερωτήματα που έχετε βάλει. Θα ακούσετε τώρα τις απαντήσεις του Πρόεδρου. Ναι. Ο κύριος Γιάννης επιμένει στην τακτική που εξέφρασαν και πιο πριν οι δύο τηλεθεατές, τώρα έγινε τρίτος, ότι ήρθανε να μας φάνε την περιουσία οι Γερμανοί και ότι βουλγαροποιούν την Ελλάδα για να τα οικονομήσουν αυτοί. Αν βουλγαροποιηθεί η Ελλάδα, πρώτον θα χάσουν και οι Γερμανοί, γιατί θα πάρουν πίσω τα δις που έχουν δώσει. Έχουν δώσει κάποια δις μέχρι στιγμής. Από μια Ελλάδα που δεν θα σηκωθεί όρθια, δεν θα πάρουν τίποτε πίσω. Χάνουν όλα τους τα λεφτά. Να εξηγούμε τα. Δεύτερον, υπάρχουν οι κοινωνικές εκρήξεις που μπορεί να συμβούν και αλυσιδωτά να μεταδοθούν και εις άλλους λαούς. Τρίτον, σας είπα το επιχείρημα ότι αν όντως θέλανε να τα οικονομήσουν, θα φρόντιζαν ανάλογο κλίμα να δημιουργηθεί και στην Ισπανία. Να είπατε στην Ιταλία, στην Ισπανία, είπατε αυτό. Και όμως το προλάβανε. Ναι. Άρα
Εγώ είμαι πεπισμένος, γιατί είμαι πολιτικός και μελετώ σε βάθος το κάθε τι, σε βάθος, είμαι πεπισμένος ότι οι ξένοι έχουν αρχίσει και στενοχωριούνται, γιατί δίνουν λεφτά σε μια οικονομία που δεν θα σηκωθεί ποτέ, που δεν κάνει μεταρρυθμίσεις. Και φοβάμαι ότι δεν θα κουραστούν και δεν θα μας τα δίδουν επάπειρο. Ναι. Και όταν μας εγκαταλείψουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι και οι πάντες, τότε θα δούμε και πέσουμε σε ανθρωπιστική κρίση να μας στέλνουν ζάχαρη και αλεύρι. Γιατί ξέρετε, όταν ο Τσίπρας στις 12 Ιουλίου του 2015 πήγε έξω, του είπανε δύο λύσεις υπάρχουν. Ή το μνημόνιο ή η ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε ζάχαρη, έχουμε αλεύρι. Μάλιστα. Έχουμε πανοφόρια, έχουμε κουστούμια παλιά, second hand, δεύτερο χέρι. Έχουμε πολλά πράγματα. Και τότε φοβούμενος και ο ίδιος στη φυλακή πήγε και υπέγραψε. Μάλιστα. Και ας έλεγε 5 χρόνια ότι θα συντασχίσει όλα με ένα νόμο και ότι θα βάλει τον Νότο κόντρα με τον Βορρά. Και δεν τα δημόσασε την επιχειρηματολογία. Λοιπόν, έγινε προδότηση απευθείας ο Τσίπρας? Όχι, απλά είδε το λάθος του εκείνη τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας... Αλλά τι φοβούμε τώρα, ότι οι υπόλοιποι είναι σκληροί. Φοβούμε ότι και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνουν δύο τεινά. Υπάρχουν 5-6 σκληροί ένθεν και ένθεν που έχουν όμως δύναμη, οι οποίοι οι μεν του Τσίπρα του λένε, αν κάνεις οικουμενική, παραδίδεις την εξουσία. Δείχνεις αδυναμία. Οπότε τελειώσαμε, ξεφτυλιζόμεθα. Εις δε το Μητσοτάκη του λένε οι αντίστοιχοι σκληροί. Ας τον Τσίπρα να καταρρεύσει, εμείς θα έρθουμε. Γιατί βάζεις να βάλεις χέρι? Ναι. Όμως θα υπάρχει Ελλάδα για να έρθουνε. Ναι. Λοιπόν, δεν σύμφωνο με την άποψη ότι... Έχει μια λογική, αυτό που λέτε. Ναι, δεν σύμφωνο με την άποψη ότι οι κακοί ξένοι, εμάς τους πάρα πολύ καλούς Έλληνες, ήρθαν να μας πάρουν τις περιουσίες. Και θα δείτε στο τέλος, μετά από 10-15 χρόνια, όταν ελπίζω να έχει ηρεμήσει λίγο το κατάσταση, να έχει ομαλοποιηθεί. Και οι αγορές να μας έχουν ξαναδεχθεί. Ναι. Τότε θα στενοχωριούνται όσοι επιχειρηματολόγησαν εναντίον της Ευρώπης. Σε 15 χρόνια θα μπορούμε να βγούμε σε αγορές. Τότε ελπίζω να είναι λίγο πιο. Να έχει τελειώσει πια. Ή του ύψους ή του βάθους. Θα κουραστούμε πια να το παίζουμε και ύψος και βάθος. Τώρα, το άλλο σκέλος ερώτησης για το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Ο κύριος τώρα προφανώς ψήφισε ένα άλλο κόμμα, είπε. Δεν ψήφισε ένα άλλο. Γιατί δεν πάει στο κόμμα εκείνο να ζητήσει τους μισούς μισθούς? Παρέρχεται στην Ένωση Κεντρών. Γιατί προφανώς έχει διαπιστώσει ότι η Ένωση Κεντρών θέλει να βοηθήσει τον κόσμο. Που εσείς εκδηλώσατε. Ναι, το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον. Λοιπόν, αντί λοιπόν να πάει στο κόμμα του, να βαρέσει την πόρτα απ' έξω, να πηγαίνει κερατάδες, ο Λεβέντης είπε κάτι. Να δώσουν τους μισούς μισθούς. Εσείς τι κάνετε, ρε το Μάρια? Αντί να το πει, έρχεται και λέει σε μένα, γίνε ιεραπόστολος. Ναι. Δώσε τα μισά. Προπομπός, και οι άλλοι να παίρνουν λάκερα. Λέει να παίξω το βλάκα. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να το κάνω και αυτό πάνω στην τρέλα μου. Η Όλγα η Καλατζή, ναι, συνάδελφός μου, φως, βγήκε με κάμερα, ναι, και έκανε γκάλωπ για σας. Τι θέλει να σας ρωτήσει ο κόσμος και τα λοιπά. Μάλιστα. Κύριε Καλογερινέ, Ζαχαρούλα Ψαρού, συνταξιούχος του ΙΚΑ. Για να δούμε τι λέει στον κύριο Λεβέντη. Θέλω να ρωτήσω, το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της μειώσης των συντάξεων θα τις ψηφίσει? Όχι, αφού δήλωσα, μπορούσα να ψηφίσω. Όχι. Αυτό ρώτησε και ο Γερμανός πρέσβης. Αν του λείψει. Καταρχάς, άμα πιάσει 153, δεν με χρειάζεται. Ναι. Το ζήτημα είναι αν δεν πιάσει. Αυτό ρώτησε ο πρέσβης και του είπα του πρέσβη όχι. Τώρα θα πω ναι. Δημήτρης Βλάμης, συνταξιούχος ναυτικού. Άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα λέει τώρα. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Για μένα το λέει, για ναι, ναι, για σας το λέει. Άλλα, άλλα λέει, λέγατε προεκλογικά, αλλά τώρα. Εσείς τι λέτε, ότι είστε σταθερός? Ακριβώς τα ίδια έλεγα. Λέτε τα ίδια ακριβώς. Δηλαδή έλεγα. Οι πολλές συντάξεις θα γίνουν μία, μα σας τα είχα πει και σας. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Έλεγα επίσης. Όχι, εγώ παίζω τις ερωτήσεις, εσείς απαντάτε. Σωστά. Έλεγα κύριε Μιλιέ, ναι, ότι οι πολλές συντάξεις θα γίνουν μία, οι πλούσιοι να χάσουν τελείως τη σύνταξή τους και πλούσιος είναι έχουν 3.000 ευρώ από ενίκεια ή από τόπους. Το είπατε στην αρχή. Ναι, ναι. Ναι. Οι βουλευτές να κοπεί η σύνταξή τους, είναι 900 ιταίως βουλευτές, να κοπεί εντελώς, γιατί παίρνουν και από δικηγορία. Να κοπεί λοιπόν η σύνταξη των βουλευτών. Λέω επίσης να εντοπίσουμε τους αργόμισθους, γιατί κρύβονται μέσα στους δήμους, στις 10 στο δημόσιο, κρύβονται αργόμισθοι που κοιτάνε μόνο το ρολόι από το πρωί. Και ο μισθός τους αυτούν, ναι, είναι στράφη. Μάλιστα.
Και οι ξένοι λένε, αν θέλετε να σας πω τι λένε, που εγώ το δέχομαι πολύ άσχημα σαν Έλληνας, ότι στον ιδιωτικό τομέα έχετε στρέψει όλη τη θυσία. Το δημόσιο τι ιερές αγελάδες είναι αυτές. Το είπα και του Βεντζέλου και λέει, λιγόστεψε 300.000 λέει στα 5 χρόνια. Μα είναι αυτοί που συνταξιοδοτήθησαν. Μάλιστα. Δηλαδή ο Βενιζέλος λέει μείωση του δημόσιου τομέα, αυτούς πήραν σύνταξη. Δεν εννοούσα μόνο αυτούς. Εγώ εννοούσα να εντοπίσουμε τους αργόμισθους. Αυτούς που είναι χαραμοφάιδες, κομματόσκυλα και κακώς λαμβάνουν μισθό. Σπύρος είναι φαντάρος. Ο κύριος Σπύρος, για να δούμε τι λέει. Ο φίλος μας ο Σπύρος. Κύριε Λεβέντη, πιστεύετε ότι θα γίνετε πρωθυπουργός? Και άμα γίνετε, τι θα αλλάξετε στην κοινωνία, στον κόσμο? Ακούστε. Νέος άνθρωπος, ναι. Και. Αυθόρμητο το να γίνει πρωθυπουργός ένας άνθρωπος είναι, ναι, και θέμα τύχης. Ναι. Εγώ έχω σπουδάσει και έχω τη μόρφωση και έχω τα προσόντα να γίνω, αλλά το κατά πόσον θα γίνω είναι θέμα του λαού. Ναι. Εγώ, να το προτείνω εγώ. Τα συμφέροντα σίγουρα δεν με θέλουν. Δεν είμαι δικός τους. Σε ερώτηση μέσα λέτε, στο ΣΕΒ. Η διαπλοκή δηλαδή. Ναι, βρέθηκα μέσα στο ΣΕΒ. Πάντως. Και τους είπα. Ναι. Τους είπα. Δεν είμαι εναντίον του πλούτου, αλλά θα μου επιτρέψετε να δηλώσω ότι είμαι με το φτωχό κόσμο. Ρώτησαν τι κόμμα είναι ένα κεντρών, όλο ο ΣΕΒ. Ναι. Και ακούστε τι τους είπα. Δεν είμαι και εναντίον σας, δεν σας έχω εχθρούς, γιατί χρειάζεται και εργοδοσία. Στους βιομηχανούς. Ναι, στους βιομηχανούς. Αλλά θα μου επιτρέψετε να έχω κάνει την επιλογή μου, είμαι υπέρ των φτωχών. Και με κοιτάζουν, σου λέει, μέσα εδώ ήρθες να δηλώσεις ότι είσαι υπέρ των φτωχών. Ναι, ότι δηλαδή με θεωρήσαν δηλαδή και βλάκα που στο άντρο τους μέσα. Τους είπατε αυτό το, τους είπα αυτό το πράγμα. Ναι. Κύριε Δημήτρη Καριώτη από περιοχή Βάρης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Εμίλια. Ένα ερώτημα γρήγορο για να έχετε μια απάντηση. Βεβαίως. Καλησπέρα κύριε Βασίλη μου. Εμείς νομίζω γνωριζόμαστε από το 1990 που ήμουνα στο κόμμα σας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω κάποια ερωτήματα. Ένα θα κάνετε, ένα για να προλάβει ο κόσμος. Έστω, ωραία, έστω και ένα. Παρακαλώ. Το ερώτημά μου είναι σχετικό και με τη διαφωνία μου πλέον που έχω φύγει από το κόμμα του κύριου Βασίλη. Ναι, ναι. Και είναι αυτή η αιμονή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτήν την Ευρώπη. Και πραγματικά, αγαπητέ μου Βασίλη, αυτή την Ευρώπη ονειρευτήκαμε? Πες μου πραγματικά, με όλη την αγάπη που σου έχω, γιατί ξέρεις ότι δεν έχω δόλο απέναντί σου. Γιατί αν είχα, δεν θα ερχόμουν από το 90. Και εγώ σας αγαπάω, δεν έχω πρόβλημα. Τα δύσκολα χρόνια, όμως, πες μου πραγματικά, αυτή την Ευρώπη ονειρεύτηκες? Ακούστε, υπερασπιζόμενος το ευρώ και την Ευρώπη, πήρα 4%. Δηλαδή, και τώρα υπολογίζω να πάρω 10-12. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την Ένωση Κεντρών την ψηφίζει ένα κοινό που έχει συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα πτώχευσε από Έλληνες πολιτικούς με λανθασμένες επιλογές. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε έξω τις ευθύνες. Πρέπει την Ελλάδα να διορθώσουμε. Και εσείς νομίζετε ότι φταίει το ευρώ? Με τέτοιους πολιτικούς που είχαμε τα τελευταία 50 χρόνια, με οποιοδήποτε νόμισμα, δολάριο, πετσέτα, δεν ξέρω, δινάριο, θα πτωχεύαμε κύριε Δημήτρη. Το καταλάβατε. Δεν φταίει το νόμισμα. Φταίει ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που όλοι θέλαν να μπουν στο δημόσιο, να τα οικονομήσουν και να ζήσουν έτσι. Χωρίς να δουλεύουν. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο, είναι επαγγελματίας οδηγός, να δούμε τι λέει για τον κύριο Λεβέντη. Ναι, ναι. Κύριε Λεβέντη, θα συνεργαζόσετε με τον Πασόκ? Με τον Πασόκ δεν γίνεται και το είπα και στη γεννηματά. Τη στενοχώρησα, κύριε Λιάτσο, και το. Όχι, και τον άλλο, το Θοδωράκη. Και το Σταύρο του Θοδωράκη. Θα σας πω γιατί. Γιατί εγώ αγωνίστηκα επί 35 χρόνια εναντίον ενός δικοματισμού, εναντίον ενός συστήματος. Ναι. Το οποίο σύστημα με χλέβασε, με είπανε γραφικό. Διάφορα. Και λέγανε χαμένη ψήφος. Απαξιωτικά πράγματα. Απαξιωτικά. Ναι. Αν εγώ τώρα που μπήκα και πήρα αυτόν τον κόσμο και που τώρα τον αυξάνω, πιστεύω, τον κάνω 7, 8, 10, γιατί έχω. Πιστεύετε εγώ πράγματα, κάνετε διψήφιο νούμερο? Ναι, έτσι πιστεύω. Ναι. Έτσι πιστεύω. Γιατί πιστεύω στον πολιτικό μου λόγο. Mm-hmm. Και η Ελλάδα ψάχνει για πολιτικό λόγο, γιατί μέχρι τώρα συνθήματα και ψέματα είχε. Λοιπόν,
Λοιπόν, άρα λέτε ότι δεν φοβόστε και το πολιτικό κόστος από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, όχι. Εσείς τα λέτε αυτά που πιστεύετε, τα λέτε στα ίσα. Στα ίσα. Πρέπει να εγκαινιάσουμε μια περίοδο ο πολιτικός ό,τι πιστεύει μέσα του να λέει και έξω. Μακάρι να το κάνετε. Ναι. Για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε εμείς οι πολίτες. Να ξέρουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που λέει το πιστεύει. Το ερώτημα του κυρίου ήταν. Ότι αν θα συνεργαστείτε με το Πασόκ. Ναι. Πιστεύω ότι αν πάω λοιπόν και συγκοληθώ με το Πασόκ, του είπα τη γεννήματα, θα έχω προδώσει αυτόν τον κόσμο. Γιατί ενώ τον πήρα. Ότι πρόδιδε το Πασόκ τον κόσμο, τώρα θα τον γυρίσω. Άστε. Σε αυτούς που χθες έλεγα προδότες. Λογική τοποθέτηση. Ναι, δεν μπορώ. Ακούστε μία αρχιτέκτονα, την Αθηνά, τι λέει για σας. Παρακαλώ, κύριε Καλοκαιρινά. Τι πιστεύει ότι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σημαντικό ερώτημα, απλό, καθαρό. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πιστεύω ότι μπορεί να καταφέρει ο Τσίπρας να μείνει λίγο καιρό ακόμη. Ναι. Ότι θα πέσει περί το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους. Θα πέσει. Θα πάμε σε εκλογές και αυτό που ζητώ τώρα η οικουμενική θα γίνει αμέσως μετά. Με ποιον πρωθυπουργό. Πάλι με τεχνοκράτη, γιατί ο Κυριάκος θα βγει πρώτος. Ναι. Αλλά θα πάρει 130. Γιατί εντωμεταξύ. Με τον Κυριάκο συνεργάζεστε εσείς. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Θα του προτείνω και κοινού να πάρει και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Γιατί σας είπα, αισθάνομαι ότι η Ελλάδα χρειάζεται 240. Θα επιμείνετε δηλαδή σε αυτή τη θέση. Μα για να έρθουν επενδύσεις. Αλλιώς, αν πάω μόνο με τον έναν ή μόνο με τον άλλον, αφήστε με από την αίσθηση που έχω ότι αυτό λείπει και δεν έρχονται επενδύσεις. Είναι καθαρή θέση. Είναι καθαρή θέση. Ειρήνη Αντωνίου, συνταξιούχος Εθνικής Τραπέζης. Ποια λύση βλέπεις στο προσφυγικό, έτσι, δηλαδή πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες, ας πούμε, που είναι στην Ιδωμένη. Ναι, όχι με αστυνομικά μέτρα. Όχι με βία. Αισθάνθηκα άσχημα όταν άκουσα την Μπακογιάννη στο Λίδρα και είπε απουσίαζε το κράτος. Εκεί δηλαδή που έγινε η αψιμαχία μεταξύ Σκοπιανών και προσφύγων. Απουσίαζε το κράτος. Δηλαδή τι ήθελε η κυρία Μπακογιάννη, δεν μας εξήγησε να κάνει η αστυνομία ντου. Μάλιστα. Να σκοτωθεί και κόσμος. Πιστεύω ότι λίγος καιρός άμα περάσει... Θα συνειδητοποιήσουν και οι πρόσφυγες ότι μένοντας εκεί είναι άσκοπο. Είναι. Και θα πάνε σε οργανωμένα μέρη να μείνουν. Βασίλης, βέβαια, δεν πρέπει να κόβουν τις γραμμές, το σειρμό, το εμπορικό. Δημιουργεί έχω μεγάλη μεγάλο ζημιά, παράπονο αυτά. Γιατί έχουν λέει 20 μέρες να πάνε εμπορεύματα από το σειρμό. Έχουμε σειρμό. Και δρόμους κόβουν. Ναι. Μπαίνουν στην Εγνατία, στην Εθνική. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Εκεί να βάλω αστυνομία να προστατεύσει την ελεύθερη διέλευση των τρένων, αυτό θα το έκανα. Αλλά όχι ντου με ΜΑΤ και σε 11.000 να σκοτωθεί κόσμο. Και στον Πειραιά και στην Ιδωμένη. Αυτοί που λένε που είναι το κράτος, να μου πούν τι θέλουν, να βαρέσει η αστυνομία. Απόστολος είναι άνεργος, ο φίλος μας ο Απόστολος. Θα ήθελα να κρατήσει το στυλ που έχει, μάλλον τη θέση που έχει, και να μην κάνει ψηφοθυρία. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να κάνει ψηφοθυρία, θα εξαφανιστεί. Αυτό που μας είπατε μόλις πριν, ότι αψηφάτε το πολιτικό κόστος και λέτε... Εγώ λέω πάλι να κοπούν... Ακούστε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέω να συγχωνευτούν οι τρεις συντάξεις σε μία. Χάνω αυτούς που είναι... Που έχουν τρεις συντάξεις. Ναι. Αυτό, ναι. Έτσι, Αναστασία... Λέω να βρεθούν οι αργόμισοι στο δημόσιο. Άρα χάνω ένα κοινό δημοσίων υπαλλήλων που κρύβεται εκεί μέσα. Δηλαδή αυτομάτως. Ζητώντας κάθαρση σε ένα τομέα, χάνεις και τον αντίστοιχο αριθμό ψηφοφόρων. Πάμε σε μια καθαρίστρια, εργαζόμενη καθαρίστρια, η κυρία Αναστασία Τριανταφύλου. Παρακαλώ. Αν πιστεύει αυτά που λέει κάθε φορά. Καλό ερώτημα. Επειδή λέω τα ίδια κάθε φορά, ναι. Δεν λέω, σταθερά, αν έλεγα κάθε φορά άλλα, ναι. Θα είχε λόγο το ερώτημα της κυρίας. Παναγιώτης ιδιωτικός υπάλληλος. Να τους αλλάξει τα φώτα όλους. Να τους αλλάξετε τα φώτα όλους. Εντάξει. Να τους αλλάξετε τις δεν τα φώτα. Δεν έχω πρόθεση να αλλάξω όλους. Φώτα. Έχω πρόθεση να μείνω σταθερός όσα λέω. Επιμένω ότι αν δουν οι Έλληνες μια σταθερή πορεία ευρωπαϊκή, θα αναγκαστούν και οι ξένοι να μας σεβαστούν. Θα δείτε πόσο μετά θα ξαναγαπήσει η Ελλάδα την Ευρώπη. Εγώ σαν Βασίλη. Η Ευρώπη δεν μας αγαπάει πάντως. Αυτή είναι η αίσθηση. Αφήστε το τι κάνει. Καλά. Είναι δική σας αίσθηση, εκτίμηση, εγώ τη σέβομαι. Ναι. Θα ξαναδείτε ότι ο Λεβέντης, θα δείτε μάλλον, ότι ο Λεβέντης θα καταφέρει να ξαναγαπήσει η Ελλάδα το ευρώ και την Ευρώπη. Ευσταθία Παλαιοχωρίτη είναι άνεργη. Άνεργη. Ευσταθία Παλαιοχωρίτη. Το 2010, βάσει μνημονίων, κατασχέθηκαν όλα τα κόμματα μέσα στη Βουλή.
Είναι κατασκευμένοι όλοι οι μηχανισμοί του κράτους. Να μας εξηγήσει τι κάνει. Γιατί το κάνει. Ποιο είναι το νόημα που τα κάνει όλα αυτά, εφόσον είναι όλοι οι μηχανισμοί του κράτους κατασκευμένοι. Τι κατασχέθηκε, δεν το κατάλαβα. Οι μηχανισμοί του κράτους, λέει. Με τα μνημόνια. Δηλαδή ότι μας κυβερνάει το μνημόνιο. Αυτό εννοεί, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Μας κυβερνάει το μνημόνιο. Και ήθελα προηγουμένως, δεν με αφήσατε κινητήριο. Παρακαλώ. Ναι. Σας έχω διαβάσει πολλές φορές. Είδατε το 2018, ναι, λένε οι Ευρωπαίοι να έχουμε 3,5 πλεώνασμα. Ναι. Λέει το ΔΕΛΤΑ είναι 1,5. Ναι. Αν έχουμε μικρό πλεώνασμα, ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Να κρατήσει πιο πολύ το μνημόνιο. Τώρα το μνημόνιο έχει υπογραφεί μέχρι το 2018. Ναι. Το 2018. Αν κάνουμε μικρό πλεώνασμα, mm-hmm, μικρό, mm-hmm, ένα, ενάμιση, ναι, πάει άλλα 4 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή όσο χαμηλώνουμε το πλεώνασμα, μπορεί να τη βγάζουμε λίγο πιο ήρεμη, αλλά διαιωνίζεται το μνημόνιο. Μακραίνει το δίτη. Η θέση του μνημονίου στη χώρα. Δηλαδή καλύτερα να τσιτωθούμε 2 χρόνια, αλλά να τσιτωθούν οι έχοντες. Όχι ο φτωχός Κοσμάκης. Εδώ είναι οι έχοντες. Ναι, το είπαμε. Ναι, αυτό το σημειώσαμε και στο πρώτο μέρος. Ο Τσίπρας κάνει το λάθος που έκανε τη Νέα Δημοκρατία. Οριζοντίως να τσιτώνει πολύ φτωχό κόσμο. Αυτό είναι ανέντιμο. Έχω δύο. Και τον ψήφισε και ο απλός κόσμος. Ο φτωχός. Ασφαλώς τον ψήφισε. Ναι, ναι. Τον κύριο Τσίπρα τον ψηφίσαν και δεξιοί. Και δεξιοί και φτωχοί από όλες τις τάξεις. Του οποίου καλεί τώρα να πληρώσει. Οι οποίοι είχαν απογοητευτεί πλήρως από το δικοματισμό που λέτε κι εσείς, το δικοματισμό Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Λοιπόν, έχω ακόμα δύο ανθρώπους συμπολίτες μας. Κύριος Δημήτρης Συνταξιούχος, για να δούμε τι λέει. Ο κόσμος σκέφτεται ποιους να ψηφίσω, τους ψεύτες που μας κυβερνάνε ή αυτούς που όταν θα πούν θα τους ψηφίσουμε και θα βγουν στην κυβέρνηση θα μας πούνε ψέματα πάλι. Η καρέκλα της εξουσίας είναι φτιαγμένη από τη βέργα της Κίρκης. Όποιος κάθεται πάνω γίνεται γουρούνι. Σκληρή τοποθέτηση, ναι, αλλά με βάση αλήθειας μεγάλη. Με την παραδοχή ότι το πολιτικό σύστημα τα τελευταία 40 χρόνια, ναι, πάει συνεχώς σε νέες προδοσίες, σε νέους γύρους, ενώ υπόσχεται βελτιώσεις, πάει σε χειροτερεύσεις, έχει δίκιο ο κύριος. Και εγώ αν ήμουν έτσι ένας άνθρωπος και με έβρισκα μια τηλεόραση, κάτι τέτοιο θα έβρισκα να πω, αν ήθελα να κάνει και, αντίκτυπο να έχει. Και ο τελευταίος που πήρε η Όλγα η Καλατζή στο ρεπορτάζ που έκανε είναι ο κύριος Βασίλης Βάλιος, άνεργος κι αυτός. Mm. Ξέρετε, πολλοί από αυτούς που ρωτάνε είναι άνεργοι. Ναι. Πρόεδρε, το επισημαίνω. Βασίλης Βάλιος, λοιπόν, άνεργος. Πάλευε τόσα χρόνια να μπει μέσα στη Βουλή. Τελικά το κατάφερε τώρα μαζί με βοήθεια αλωνών. Και παρουσιάστηκε τώρα στη Βουλή λέγοντας ότι θα. Θα μου επιτρέψει ο κύριος, πώς τον είπε, Βάλιο. Ο κύριος Βασίλης Βάλιος. Όταν είμαι εκτός εξουσίας, μόνο απόψεις μπορώ να πω. Δεν με αφήνει να πω και τίποτα άλλο. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε, λέω, μιλάει η ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει ένα κεντρό, μιλάει. Και στο τέλος αποφασίζουν οι κυβερνώντες, οι 153. Και τα πιο σοφά πράγματα να πει ένα κεντρό, την απόφαση την παίρνει η πλειοψηφία, το 153. Άρα τι, μόνο δικτατορία θέλει να κάνω ο φίλος μου. Πώς περάσατε εδώ στην Εκουπή σήμερα, απόψε? Θαυμάσια, ειδικά έτσι. Απαντήσατε σε όλα. Και ήταν πολύ ωραίο, μου άρεσαν οι τηλεθεατές και οι ακροατές. Ακόμη και η αιμονή κάποιων, ναι, στο θέμα ότι οι κακοί, οι ξένοι που ήρθαν να μας πάνε τις περιουσίες φτηνά, ακόμη και η αιμονή, mm-hmm, κάποιων, mm-hmm, με ικανοποίησε, γιατί φαντάζομαι μου έδωσε την ευκαιρία να απαντήσω, mm-hmm, να απαντήσω ότι αν, ας πούμε, ο παπισμός είναι κακός, θα είναι κακός για όλους. Δεν μπορεί να είναι κακός για έναν. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θέλω, ναι, να προβληματιστεί ο κόσμος. Αν βέβαια εμείς κάναμε τις μεταρρυθμίσεις που ζητούνται, εφόσον τις κρίνουμε σωστές, έτσι. Mm-hmm. Αν κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, φοροεισπρακτικό σύστημα, mm-hmm, ασφαλιστικό να κόψουμε τις πρόωρες συντάξεις. Δεν μπορεί να βγαίνει στα 40. Αυτό συμφωνούμε όλοι. Την αλήθεια. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ναι, ακόμη και αναπηρία, να βγαίνεις, τα επιδόματα αναπηρίας. Άμα είναι ανάπηρος άλλος. Ναι, είναι μερικοί που τα παίρνουν κακώς. Αν τα παίρνουν κακώς, ναι, να μην τα δίνουμε. Με μέσον. Αλλά υπάρχουν τα ιατρικά, οι ιατρικές γνωματεύσεις, ουχή και έχετε τόσο δίκιο σε ένα βαθμό, ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, ναι, που έχουν πραγματικό, ναι, πρόβλημα. Μετά είναι οι συντάξεις χειρίας. Ναι. Οι συντάξεις χειρίας να μείνουν όταν όμως τα εισοδηματικά κριτήρια είναι μικρά. Όταν ένας έχει και νίκια, έχει και τέτοια, έχει και λεφτά και παίρνει και την άλλη σύνταξη, να παίρνει και την άλλη. Λοιπόν, δηλαδή κάπου, πρόεδρε, έχουμε υπερβολή. Ακούστε με, έχω το πιο δύσκολο ερώτημα στο τέλος. Ναι. Το κράτησα το πιο δύσκολο ερώτημα για να έχω την απάντηση. Παρακαλώ. Επειδή πιστεύω ότι έχετε το θάρρος. Είχατε υποσχεθεί ότι στο εξάμεινο θα αλλάζαν οι βουλευτές. Ναι. Δηλαδή, μόλις συμπληρωνόταν το εξάμεινο, ναι, το είχα όντως, ο βουλευτής θα άλλαζε.
Γιατί λοιπόν εκεί έχουμε εντός εισαγωγικών κολοτούμπα του Λεβέντη στη συγκεκριμένη δέσμευση που είχε προεκλογικά? Δεν έχουμε καθόλου κολοτούμπα. Εξηγήστε το. Ζήτησα από όλο το κόμμα να καταλάβει. Εγώ καταρχάς πρώτη φορά μπήκα στη Βουλή. Ναι. Δεν είχα εικόνα Βουλής. Σωστό. Δηλαδή ακριβώς το κοινοβουλευτικό έργο, τι σωστό, σημαίνει. Σωστό. Τι μπορεί ο ένας τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον έκτο, τον δωδέκατο. Δεν το εγνώριζα. Λοιπόν. Και τώρα βλέπω ότι οι βουλευτές της πρώτης σειράς, δηλαδή οι εκλεγέντες, ναι, τώρα αποκτούν εμπειρία. Να κοινοβουλευτική εμπειρία. Επερωτήσεις, ερωτήσεις. Για να λειτουργούν στο κοινοβούλιο. Ναι, 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 ναι. Τώρα, αν τώρα εγώ τους κόψω γιατί έδωσα το λόγο μου, θα έχω συνέχεια βουλευτές άπειρους που θα μπαίνουν μέσα και θα είναι και θα χρειάζεται φροντιστήριο. Χωρίς βουλευτές. Αυτό, αν ήταν υπόσχεση προς την κοινωνία. Δεν το είχατε σκεφτεί λοιπόν. Α, όχι εδώ. Ακούστε, ακούστε. Έκανα λάθος. Α, μπράβο. Και εγώ είμαι παραδοχή. Από τους πολιτικούς που έχω το θάρρος. Εγώ δεν είμαι δογματικός. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, να λέω, το λάθος. Αν ήταν υπόσχεση προς το λαό, θα έκοβα το λαιμό μου να την τηρούσα όσο κόστος και αν είχε. Δηλαδή μια υπόσχεση. Μάλιστα. Λαέ, θα κάνω αυτό. Αν είναι όμως για τέτοιο θέμα. Όμως είναι ένα δικό μας θέμα. Είχατε παρεκάλεσα από τους άλλους. Είχαμε σε από υποψηφίους στενοχώρια. Ένας με στενοχώρησε και μετά με πήρε και μου ζήτησε και συγγνώμη ότι συνεχίζει και πειθαρχεί. Λοιπόν, νομίζω ότι έγινε μια ειλικρινής συζήτηση, διόρη. Εγώ έδωσα πολύ χώρο στους τηλεθεατές μας και με τον Γκάλο για να παίρνετε απευθείας τις ερωτήσεις και να εισπράτετε και κλίμα από την κοινωνία άμεσα. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Και μου επιτρέψατε να εκθέσω τις απόψεις μου. Θα χαρώ πολύ. Πολύ περήφανος. Αυτό ζητούσα πάντα στη ζωή μου. Διάλογο και ελευθερία λόγου. Και δημοκρατία στο διάλογο. Και μου επιτρέψατε εις όλα να πω τις απόψεις μου. Κύριε Πρόεδρε. Και το ίδιο, αν σας θερμοπαρακαλώ κάτι, το ίδιο να κάνετε και με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και με τα άλλα κόμματα. Οσοδήποτε μικρά, δώστε τους μικρόφωνο. Το προσπαθώ. Εκεί αν έχουν περιεχόμενο θα το αναδείξουν. Αν δεν έχουν θα χάσουν. Μην νομίζετε ότι πας εμφανιζόμενος ωφελείται. Σωστό. Οφείλει έχουν περιεχόμενο, κύριε Μίλη. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ θερμά. Τη χάρηκα την σημερινή συζήτηση. Να είστε πάντα καλά, κύριε Πρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Θα συναντηθούμε τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ. Το πρωί, όπως κάθε πρωί, στα περίπτερα, Contra News. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.